πάμε! Για πάμε! Καλώς ήρθατε για το τσακαλό καταπληκτικό φέτος κουπεροχό πιπίνο καψούριδε! Ζουμουσάδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσάκια, αθλητήριοι και αθλητήριες, καμπτούδοθε! Πάμε και σήμερα για δύο ράδιο ψυχοθεραπεία και αντιψυχοπλακωτισμό, λέμε! Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε! Δευτέρα σήμερα. Είμαστε όλα εντάξει, όλα οκ. Okay. Είμαστε σε καλή κατάσταση! Ε! Όλα θα τα πούμε σήμερα, όλα θα τα συζητήσουμε. Θα κάνουμε ράδιο ψυχοθεραπεία και αντιψυχοπλακωτισμό, λέμε. Θα συζητήσουμε για το τι έγινε το Σαββατοκύριακο, ειδικά το Σάββατο. Και θα περάσουμε όμορφα, θα κληρώσουμε δωράκλες. Θα κάνουμε και σήμερα σουξουμούξου, ζουμουσού, λέμε. Και κάθε πίκρα καίμε. Αυτό έχω να σας πω. Ετοιμαστείτε γιατί έχουμε και σήμερα να δώσουμε ένα υπέροχο τριήμερο στις Θερμές. Το καταπληκτικό ξενοδοχείο πετρόκτιστο με τζακούζι, με τζάκια μέσα, με ατμοσφαιρικά. Υπέροχο, ένα υπέροχο δώρο στο Λουτράκι Αριδέας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιώργο που το προσφέρει και φυσικά τη snowtravel.gr. Κορυφαίο σε όλα του. Ένα τέτοιο διήμερο λοιπόν, τρεις μέρες είναι στην ουσία, δύο διανυκτερεύσεις. Κληρώνουμε σήμερα και μία σακούλα κρέατα από το Κροπολίο. Μιχάλης στη Μενελάου 29 που από αύριο μαζί με το κρεοπωλείο Άγγελος, κοτονοστιμιές και κρεατογεύσεις θα είναι και χορηγός ώρας. Κληρώνει εδώ και χρόνια μία σακούλα κρέατα που είναι τα κρέατα ενός μήνα, 30 ευρώ κρέατα. Να γουστάρετε. Γράφετε FM, αφήνουτε κενό και το στέλνετε στο 545-26. Ξαναλέω, γράφετε FM με ελληνικούς χαρακτήρες. Είμαι λατινικούς και στέλνετε το μήνυμά σας στο 54526. Πολλά πραγματάκια έχουμε να πούμε, πολλά έχουμε να συζητήσουμε και σήμερα. Όλα θα τα πούμε και θα ανοίξουμε και γραμμούλες μετά. Αγόρι μου, έχω στην κονσόλα αυτό το αλαβάστρινο κορμί, αυτό το θεληματικό αγόρι που ακούς το όνομα Χρήστος Κιώσης. Χρήστο, σε καλώς ορίζουμε. Ευχαριστώ καταρχήν που ήρθες. Ας ξεκινήσουμε από τα στοιχειώδη. Άφησες τον παπλωματάκι σου, άφησες να μου την ηρεμία του κρεβατάκι σου και ήρθες φίλε. Τα ξαναπείς, δουλειά μου είναι, αλλά τι σημασία έχει δηλαδή. Άλλοι τη δουλειά τους την κάνουν, δεν την κάνουν, άρα φίλε. Σε πολύ δυνατός, να ξέρεις εγώ, σε πιστεύω. Σε πιστεύω με όλο μου το είναι. Σε πιστεύω και σε προμοτάρω, άδερφε. Εδώ λοιπόν είμαστε. Ανοίξαμε και τον μπλιμπλίκι. Γράφετε αθλητήριος με ελληνικούς χαρακτήρες και στέλνετε το μηνυματάκι σας εκεί για να έχουμε και αυτή την επικοινωνία. Όλα όσα θα ακούσετε θα τα ξαναακούσετε άμα γουστάρετε ή εσείς που δεν έχετε την ευκαιρία να ακούσετε ζωντανά στο zoomusu.gr που είναι το site μας. Μπαίνετε εκεί και ακούτε την εκπομπή ηχογραφημένη το μεσημεράκι με τα ηχητικά μας, με τα τραγούδια μας, με τα ανεκδοτάκια μας, με τις ειδήσεις για τον ΠΑΟ και όχι μόνο. Όλα θα τα βρείτε εκεί. Χορήγη πρώτης ώρας είναι η Electronet Παμπουκίδης Νικολαίδης. Ανδρέα Παπανδρέου 10 στο Κορδελιό. 50 χρόνια νούμερο 1 στα ηλεκτρικά είδη. Απόλυτη εμπειρία. Καταπληκτικές τιμές. Όλες οι κορυφαίες μάρκες. Και ειδικά αυτό το διάστημα με Sony προσφορές. Με Sony ποικιλία στις τηλεοράσεις που είναι το νούμερο 1 όνομα στις τηλεοράσεις. Συνυφασμένο με την κορυφή. Το όνομα Sony. Φυσικά χορηγός πρώτης ώρας. Το ψητοπολείο όλα στα όρθια. Ο καλύτερος γύρος της πόλης. Δεν θα φάτε αλλού καλύτερο γύρο. Χειροποίητα όλα, ντόπια κρέατα, σουβλάκια, μπέργκερς, κλαπς και παστές. Και εδώ υπάρχει και το πιο ζουμερό κοτόπουλο σούβλα της πόλης με πατάτες, σως. Τι πρέπει να πω ο άνθρωπος πρωί-πρωί. Πες μου, εσύ σε παρακαλώ πολύ να μην τρέπουν τα τσαλάκια. Και σως λεμονιού και τριμμένο κεφαλοτήρι, μόνο 6,70 το κοτόπουλο. Όλα στα όρθια, Λεωφόρο Στρατού 18 και Κωνσταντινούπολης 37, 837-166. Φλεβίτη να πάθετε από το πολύ όλα στα όρθια, από την καλοφαγία. Πολλά έχουμε να συζητήσουμε και πολλά έχουμε να πούμε. Καταρχήν, να ξεκινήσουμε με τα στοιχειώδη, Χρήστο. Ότι είναι όλα πιο όμορφα όταν κερδίζει ο Παδεσσαλονίκιος. Συμφωνούμε σε αυτό. Ότι όλα. Εγώ δεν λέω ότι λύνονται τα προβλήματα. Τα εργασιακά, τα οικονομικά, τα ψυχολογικά, τα πνευματικά, τα πολιτισμικά, τα εθνικά, τα επαγγελματικά. Γενικά δεν λέω ότι λύνονται. Όμως, όταν αγαπάς αυτή την ομάδα,
όταν είσαι δοσμένος ολοκληρωτικά, όχι είμαι λίγο ΠΑΟΚ, δεν υπάρχει κανένας που να είναι ψιλο ΠΑΟΚ, δεν υπάρχει. Αυτό δεν υπάρχει, το λίγο έγκυος. Όταν λοιπόν αγαπάς ολοκληρωτικά, δυνατά, μέχρι κόκαλο αυτή την ομάδα, όταν αγαπάς τα τέσσερα γράμματα, τότε όταν κερδίζει και κερδίζει έτσι όπως κέρδισε το Σάββατο, Παλικαρίσια, με καλή εμφάνιση, μέσα στη βροχή, 2.500 κομμάτια, 2.500 κομμάντο, 2.500 ορκισμένα παοξάκια στην Κερκίδα αψήφισαν τον καιρό και δεν σταμάτησαν να τραγουδούν για την ομάδα. Συγκλονιστική παρουσία για ακόμα μία φορά, μία μικρή τούμπα ήταν τα πηγάδια. Όταν λοιπόν κερδίζει η ομάδα, τότε σε βοηθά να αντιμετωπίσεις όλα τα άλλα τα πράγματα. Σου δημιουργεί λίγο μία άλλη ψυχολογία να τα αντιμετωπίσεις. Όπως αντίστοιχα, όταν χάνει απροσδόκητα, όταν χάνει χωρίς να αγωνίζεται, όταν χάνει με τα χέρια κάτω, που σου μπίπει την ψυχολογία. Νομίζω είναι ξεκάθαρο αυτό. Λέγαμε όλη την εβδομάδα, μια εβδομάδα που τελείωσε την Παρασκευή με καταιγισμό ειδήσεων για τον Λέοβατς, για τον Μπρίγιοβιτς, για τον Σαμπράνο. Δηλαδή το πράγμα έμοιαζε να είναι οι φλέβες πάλι τσιτωμένες, να ξεχωρίζουν από το λαιμό, από τα χέρια, από τα μελίγια, από παντού. Και καταλαβαίναμε πόσο σημαντικό, πόσο κομβικό είναι αυτό το παιχνίδι. Το καταλαβαίναμε όλοι μας, ότι τελειώσαν τα ψέματα. Το κατάλαβαν και οι παίκτες με την ανακοίνωση της θύρας 4, με αυτά που τους έλεγε ο κόσμος όπου τους έβρισκε μέσα στην πόλη, γιατί δεν ζουν αλλού αυτοί. Το κατάλαβαν πρωτίστως, πρώτοι και καλύτεροι, οι Έλληνες παίκτες. Οι Έλληνες παίκτες γιατί οι Έλληνες παίκτες. Δεν είναι ότι οι Έλληνες παίκτες είναι πιο έξυπνοι, να πούμε, ή έχουν μεγαλύτερη αντίληψη, ή οι άλλοι είναι μπούφοι ξένοι. Δεν είναι, δεν έχει να κάνει με το IQ. Έχει να κάνει με το ότι οι Έλληνες ζούσαν, ζουν και κατά μεγάλη πιθανότητα θα ζουν μέσα σε αυτή την πόλη. Ο ξένος ήρθε, έπαιξε ό,τι έπαιξε, θα φύγει. Ο Έλληνας θα κυκλοφορεί εδώ και λογικά θα κυκλοφορεί και αφού τελειώσει το ποδόσφαιρο. Ρωτήστε αυτούς που έχρισαν, που έστεψαν πρωταθλητή τον ΠΑΟΚ όταν κυκλοφορούν μέσα στην πόλη, που ακόμα τους το μνημονεύουν. Ρωτήστε τον Πάπριτσα πόσες φορές τη βδομάδα όταν τους συναντούν μέσα στην πόλη του λένε για την κεφαλιά ψαράκι μέσα στο ΟΑΚΑ τότε που κερδίσαμε το Βάζελο και στην ουσία ήταν το γκολ πρωταθλήματος. Ρωτήστε τον Κωστίκο πόσες φορές του έχουν πει. Ρωτήστε τον Γκουερίνο πόσες φορές του έχουν πει. Και τους παλιότερους φυσικά. Τους γίγαντες. Εγώ πάω στους πιο σύγχρονους. Εννοείται. Κούδα, Σαράφη, Τερζανίδη, Αποστολίδη, ρωτήστε τους. Που μπορεί να έχουν περάσει και 30 και 40 και 50 και 60 χρόνια από τότε. Αλλά μένουν ανεξίτηλα χαραγμένα όλα στο μυαλό του κόσμου. Ο Έλληνας λοιπόν δεν είναι Λέοβατς. Ήρθα, έπαιξα, οκ, το έβαλα στο βιογραφικό μου, έφυγα. Και τράβα βρέστον. Τράβα βρέστον μετά. Στην Κροατία ή σε όποια ομάδα πάει μετά. Ο Έλληνας θα κυκλοφορήσει την άλλη μέρα εδώ. Την άλλη χρονιά εδώ. Λογικά θα κάνει εδώ οικογένεια. Εδώ θα πάνε τα παιδιά του στο σχολείο. Να του λένε ρε εσύ, ο πατέρας σου τι έκανε τότε. Τι είχε κάνει ο πατέρας σου. Και να αποθεώνεται ο μπαμπάς του παιδιού που θα πάει σχολείο. Ή αντίστοιχα να τρώει τη χλέβη, να πούμε, και τον εμπεγμό. Και την κοροϊδία από τους μαθητές. Γι' αυτό λέμε, είναι πολύ σημαντικό ο Έλληνας. Δεν έχω κανένα κόλλημα ότι τέτοια καλά ο παίκτης πρέπει να είναι Έλληνας. Ούτε παρέλαση είναι, ούτε φυλάμε τα σύνορα. Και μην ξεχνάτε ποιους λατρέψαμε περισσότερο από τον οποιοδήποτε άλλον τα τελευταία χρόνια. Δεν ήταν καν Έλληνες. Ούτε ο Γκαρσία ήταν Έλληνας. Ούτε ο Μουσλίμοβιτς ήταν Έλληνας, ούτε ο Λίνο ήταν Έλληνας, ούτε ο Κοσεσάου ήταν Έλληνας, ούτε ο Κοντρέρας ήταν Έλληνας, πριν μας την κάνει και αρχίσει τις κολοτούμπες, τις ερυθρόλευκες, κανένας από αυτούς δεν ήταν Έλληνας. Τους αγαπήσαμε όμως σαν να ήταν, σαν να μεγαλώναμε μαζί στην ίδια γειτονιά, στην Αθηναγόρα, στην Ανωτούμπα.
Είχαμε λοιπόν συσσωρευμένη πίεση. Και αυτό το πράγμα ή θα έκανε ένα κρότο όπως και έκανε, ένα μπαμ, ένα ξέσπασμα που λένε στα δημοσιογραφικά κλισέ, και αυτό έγινε. Πρωτοπόροι σε αυτό που έγινε το Σάββατο ήταν Ελληνόπουλα. Πρώτος και καλύτερος, ένα παιδάκι που φώναζε όλη την προηγούμενη εβδομάδα μετά από το ματς Κυπέλλου, μη τον βγάλεις από την εντεκάδα. Μη τον βγάλεις. Ας τον μέσα, βλέπεις, έχει καύλα, έχει τρέλα, έχει πάθος, έχει ορμή. Μην του κόβεις την ορμή. Την τρέλα ενός 19χρονου που τρώει τα σίδερα, που κάνει ένα σπριντ και οι άλλοι βλέπουν τη λάσπη του φεύγοντας πίσω. Μην τον κόβεις τώρα που είναι σε αυτή την κατάσταση, το λιμνιό, που δεν το ξέρω το παιδί, αν τον δω στον δρόμο, δεν τον ξέρω, δεν με ξέρει, ούτε καλημέρα. Να μην δω αυτό που βλέπω και αφού το δω, να μην το πω αυτό που βλέπω. Δεν με νοιάζει τι συμβόλαιο έχει, δεν με νοιάζει πόσο υψηλές είναι οι απολαβές του κάθε Τζάλμα Κάμπος, του κάθε Μακ, του κάθε Σαμπράνο. Δεν με απασχολεί αυτό. Δεν πρέπει να μας νοιάζουν τα πρόσωπα. Δεν επιλέγουμε γαμπρούς για τις κόρες μας. Δεν επιλέγουμε να τους κάνουμε φίλους μας, να είμαστε κολλητοί, να βγαίνουμε τα Σάββατα έξω και να λέμε τις ιστορίες μας. Δεν με νοιάζει ποιος θα παίζει, τι συμβόλαιο έχει, ποιον έχει μάνατζερ, από πού έρχεται, ποια είναι η καταγωγή του, ποια είναι τα γούια του. Δεν μας απασχολούν. Μας νοιάζει να παίζουν αυτοί που είναι οι πιο φορμαρισμένοι. Έστω και αργά φαίνεται ότι το κατάλαβε ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Έστω και αργά. Τι κατάλαβε? Να έχεις ένα παίχτη εθνική Κροατίας. Ακούς Χρήστο, εθνική Κροατίας, και να σου λέει δεν αντέχω την πίεση. Με 400 και 500 χιλιάρικα δεν αντέχεις την πίεση, ρε γιγαντιέ. Ο άλλος που παίρνει 470 ευρώ και έχει δυο παιδιά και πρέπει να πάει γάλατα, πάνες, να πάει σχολεία, φροντιστήρια, έμφυα, εφορίες, αυτά, και αναγκάζεται να φύγει να δουλέψει στην άλλη άκρη της γης, ας πούμε. Είναι σηκώντα από ξημερώματα. Τι πίεση πρέπει να έχει αυτός που του παίρνουν το σπίτι, ας πούμε? Τι πίεση πρέπει να έχει αυτός? Εσύ έχεις πίεση, γιατί? Επειδή σου είπαν να κλωτσίσεις ένα πετσί, τι πίεση έχεις? Τι σου ζητήσανε στο κάτω-κάτω? Πίεση όταν το υπέγραφες δεν είχες? Εκεί στην Τούμπα, στη γειτονιά μου, έχει μία δημοτική βιβλιοθήκη, στο πατρικό μου, κάθεται μέσα μία κυριούλα, η οποία μπαίνεις μέσα, υπάρχει απόλυτη ησυχία και λες γεια σας. Για παιδικά βιβλία ενδιαφέρομαι. Βεβαίως κύριε, θα πάτε ευθεία και δεξιά. Καμία φασαρία, κανένα άγχος, καμία πίεση. Πήγαινε και γίνε βιβλιοθηκάριος, μεγάλε. Καταπληκτική δουλειά. Γίνε βιβλιοθηκάριος. Άκου, έχω πίεση. Και περιμέναμε από αυτόν, του δώσαν και το περιβραχιόνιο. Άρα, εκεί είναι που να τρελαίνεσαι. Όταν φώναζα και έλεγα, δεν μπορεί όποιος έχει δεξί μπράτσο, όποιος έχει δύο χέρια, να φοράει το περιβραχιόνιο του ΠΑΟΚ. Αυτός ο λιπόψυχος λοιπόν, αυτός ο οποίος είναι λιποτάκτης στη μάχη, δεν αντέχω την πίεση. Σώπα ρε. Σώπα, ποια πίεση καταρχήν? Άδειο είναι το γήπεδο, ποια πίεση? 7 αγώνες δεν είδες κανέναν στην Τούμπα. Αυτή δεν είναι η δουλειά σου, ποδοσφαιριστής? Σε κάθε άκρη της γης. Και στο κάτω-κάτω τι σου ζήτησαν κιόλας? Σου πήρε κανένα το κεφάλι? Σε ανεχόμαστε όλα αυτά τα χρόνια, ένας μέτριος παίχτης, σε μοσχοπλήρωσαν κιόλας. Τραγικές επιλογές. Για να βγεις και να πεις, δεν αντέχω την πίεση. Και όχι μόνο αυτό, αδειάζεις και όλο το οικοδόμημα, βγαίνοντας στη χώρα σου, μιλώντας μετά από αυτή την αποκάλυψη από τον προπονητή, ο οποίος χίλια του έχουμε σούρι, δεν πιστεύω ούτε ένα λεπτό ότι λέει ψέματα γι' αυτό. Ούτε ένα λεπτό. Κι ας του έχουμε σούρι όλοι οι χίλια δυο. Εδώ πιστεύω λέει την αλήθεια. Από το μυαλό του το έβγαλε. Ότι τον έπιασε και του είπες, δεν μπορώ, δεν αντέχω την πίεση, μην υπολογίζεις. Και είπαμε, τουλάχιστον προς τιμήν του,
είναι έντιμος και το αναγνωρίζει. Βγαίνει μετά στα καπάκια σε μιμιέ της χώρας του και λέει είναι ηλίθιο αυτό που λένε, λέει, στον ΠΑΟΚ, ότι δεν αντέχω την πίεση, θέλω να είναι μεγαλύτερο σύλλογο. Σώπα ρε φίλε, σιγά θα σκιστεί η καλτσοδέτα σου. Σιγά το μασαζοκορσέ. Γι' αυτό φωνά, πόσο καιρό λέμε. Βάλε έναν άλλον εκεί, βρε παιδί μου. Βάλ το Δελιγιανίδη να φάει τα σίδερα. Είδε τι έκανε ο Λιμιός. Τον είδε στον Πασχαλάκη. Ένιωθα όλη την ώρα ότι δεν πρόκειται να φάει γκολ ο Πασχαλάκης. Ιδέα μου είναι, προαίσθημα είναι. Μου τη βγάζει αυτή τη σιγουριά. Γίνεται το πρώτο σουτ στο γάμα, κάνει μία έτσι, χαρά το κατεβάζει. Όχι ότι είχαμε κανένα σοβαρό παράπονο από το Ρέι. Σε καμία περίπτωση. Ούτε μ' αρέσει η ισοπαίδωση τώρα. Ξαφνικά να το βγάλουμε άγνωστο τώρα. Όχι. Αλλά στην παρούσα φάση έδειχνε ο Ρέι ότι δεν είναι σε καλό φεγγάρι. Και ότι ό,τι πηγαίνει μέσα γράφει. Στις φάσεις λοιπόν τις αντίστοιχες που χρειάστηκε ο Πασχαλάκης να επέμβει και να παρέμβει, τη μία το βγάζει από το γάμα, την άλλη πετάγεται από εδώ από εκεί. Ένας φαινότανε ότι έβγαζε φωτιές το παιδί. Και τώρα αποκαλύπτω μικρή ιστοριούλα που μου είπε ο φίλος μου, λέει, και το συνεργείο, ο Τσουρουκίδης. Στον Εύωσμο. Πάω για το αυτοκίνητο, μου λέει, έλα Κωστή. Ήταν, λέει, ο Πασχαλάκης εδώ προχθές, πέρασε να δει ένα φίλο του, τέλος πάντων. Αυτό μετά το μάτς Κυπέλου, πριν το μάτς της Ξάνθης. Έλα να σου πω, λέει. Ήρθε ο Πασχαλάκης, θηρίο είναι αυτός, μου λέει. Ο φίλος μου ο Δημήτρης. Θηρίο. Λέω, είναι ψηλό παιδί, λέω, είναι χτιστός, είναι, λέω, τρομερό σώμα, λέω, για τερματοφύλακα. Τι ύψος έχει, μου λέει, πρέπει να είναι, λέω, 98, 99, εκεί. Θηρίο. Του λέω, άντε ρε, παίξτε λίγο, κάντε λίγο. Α, με βάλει μέσα. Ας με βάλει μέσα, λέει. Μου λέει, είδα έναν άνθρωπο που έβγαζε φωτιές, φλόγες από τα μάτια. Ας με βάλει μόνο μέσα, δεν θα ξαναβγώ. Δεν θα ξανα... Μου λέει, ήθελε να πάρει τα σίδερα που είχα, λέει, δίπλα στα αυτοκίνητα και να τα λιώσει εκεί μπροστά. Είδε έναν άνθρωπο να έχει τρέλα για να παίξει. Με τέτοιους λοιπόν κατακτώνται οι νίκες. Με τέτοιους. Πιστέψατε έστω και μια στιγμή ότι υπάρχει περίπτωση να στραβώσει το μάτς στην Ξάνθη? Ούτε μία. Από τον όρκο στην αρχή που έδωσαν οι παίχτες, από το λαό που ήταν δίπλα, δεν υπήρχε περίπτωση να αφήσει την ομάδα μόνη και απροστάτευτη. Και από μικρά πραγματάκια. Ο πανηγυρισμός, ναι, που πάνε όλοι μαζί και πάνε στον προπονητή τους. Το είχαν προετοιμασμένο, το είχαν συζητημένο. Δεν με ενδιαφέρει. Εμένα με ενδιαφέρει η εικόνα που βγάζουν προς τα έξω. Ότι είμαστε μια γροθιά. Αυτός είναι τώρα, αυτόν στηρίζουμε. Πρώτοι και καλύτεροι, το ξαναλέω, οι Έλληνες. Και πάει μαζί τους και ο Βιερίνια, πάει και ο Μαλεζάς, που είναι δύο τοτέμ. Είναι δύο εμβληματικά πρόσωπα στον πανηγυρισμό. Θα μου πεις, αυτό ήταν μόνο? Όχι βέβαια. Δεν άφησαν μπάλα που να μην την κυνηγήσουν. Δεν άφησαν τάκλινγκ που να μην το κάνουν. Σκύλιασαν. Μετά το 0-1 δεν σταμάτησαν να την πατήσουμε όπως την πατήσαμε στη Λάρισα, ας πούμε. Δεν άφησαν πιθαμή μέσα στο γήπεδο που να μην την πατήσουν. Δεν άφησαν πιθαμή μέσα στο γήπεδο, δεν υπήρξε απάτητο σημείο. Μέσα στη βροχή. Υπό άθλιες συνθήκες. Και ο Μακ, που μέχρι τώρα είναι σκιά του εαυτού του. Σε αυτό το παιχνίδι θύμισε τον παλιό Μακ. Και ας μην έπαιξε κορυφή. Σκύλιασε, έτρεξε, σκόραρε. Έκανε ενέργειες που είχαμε να τις δούμε πάρα πολύ καιρό από το Μακ. Και βέβαια, για να γίνει αυτό, για να τα λέμε όλα, έβαλε το χέρι του και ο Θεός της τύχης, η μοίρα. Διότι, αν δεν τραυματιζόταν ο Ελκαντουρί, που θα μείνει αρκετό καιρό έξω, από του χρόνου πάμε, είναι βαριά η θλάση του, εν αντιθέσει με του Αντελίνο που είναι πιο ελαφριά, δηλαδή ο ένας θα μείνει κανένα δίμηνο έξω, ο Μαροκινός, ενώ ο Αντελίνο καμιά δεκαριά μέρες. Δεν τον προλαβαίνει όμως το Βάζελο. Και δεν πρέπει να τον προλάβει κιόλας. Δηλαδή μην τρέξουν τώρα σε μια εβδομάδα και έχουμε καμιά υποτροπή και τέτοια. Τραυματίζεται λοιπόν ο Ελκαντουρί και γίνεται αυτό το οποίο επίσης φωνάζουμε χωρίς να είμαστε προπονητές, χωρίς να θέλουμε να του πούμε πώς θα κάνει τη δουλειά του. Εμείς την άποψή μας λέμε, κάθε φορά το λέμε, κάθε φορά. Και πάει ο Πέλκας στο 10. Ο Πέλκας δεν είναι για τον ασβέστη.
βλέπετε τον παίχτη που είναι φτιαγμένος και γεννημένος για τον ασβέστη και είναι ο λιμνιός που χορεύει πάνω στη γραμμή. Εκεί είναι η θέση του. Κάνει έτσι και αϊπιάστον. Έχει αυτή την επιτάχυση, το ξέσπασμα που χρειάζεται για τον εξτρέμ. Ο Πέλκας έχει άλλο στυλ. Είναι 10 ο Πέλκας. Και μάλιστα με στοιχεία από παλιό δεκάρι. Με την κάθετη πάσα, με το κεφάλι ψηλά, να πατήσει την περιοχούλα, να κάνει τη λόμπα του, να κάνει τη γλυκιά του σέντρα. Άρα έβαλε και η τύχη το χέρι της. Ελπίζουμε να πήρε και ο ίδιος ο Λουτσέσκου τα μαθήματα από αυτόν τον αγώνα στην Ξάνθη. Να κατάλαβε ότι θα πρέπει να μην βλέπει ούτε συμβόλαια, ούτε ονόματα, ούτε τίποτα. Γιατί να παίξει δηλαδή ο Τζάλμα Κάμπος αντί για το Λιμνιό. Γιατί να παίζει ο Λέοβατς αντί να παίζει εκεί ο Δελιγιαννίδης, εγώ λέω. Θα παίξει ο Πασχαλάκης, γιατί ο Πασχαλάκης τώρα είναι σε αυτή την κατάσταση. Και θα περιμένει τη σειρά του πάλι ο Ρέι. Θα βγει ο Καντουρί. Δεν μπορεί το παλικάρι αυτό το διάστημα. Δεν έχει δείξει ακόμα. Βάλε αυτόν που παίζει. Ο Κουλούρης. Ο Κουλούρης μπορεί να μην σκόραρε, αλλά έτρεξε σαν σκυλί. Και εγώ είμαι υπέρ Πρίγιοβιτς. Σας το λέω ξεκάθαρα. Και θεωρώ μεγάλη καχυποψία και μεγάλη αρρώστια να λέμε ότι δεν τραυματίστηκε. Μέχρι και βιντεάκι ανεβάζουν, βγήκε ο άνθρωπος, ελάτε λέει να δείτε, ρωτήσω τους γιατρούς, να τον βγάλουμε δηλαδή ψεύτη. Δεν θέλει να αγωνιστεί αυτό το διάστημα. Δεν σκύλιασε στο μάτς Κυπέλλου να παίρνει την μπάλα. Το συμφέρει να μείνει απ' έξω. Φυσικά και όχι. Μούφα. Αμέσως. Για τις δε Κασάνδρες που για μία ακόμα φορά περιμένανε ήττα για να διαλυθεί το οικοδόμημα, να βαράνε τα τέλεια, λυπάμαι αλλά θα περιμένετε πολύ καιρό μετά από αυτό, γιατί εδώ τώρα το Σάββατο δεν είναι απλά μία νίκη. Θεωρώ ότι γύρισε ένα κουμπί, γύρισε ένας διακόπτης. Έλα αγόρι μου, πες το. Λοιπόν, έχουμε έκτακτη είδηση. Πες μου λίγο πάλι, Χρήστο, θα κλείσει η Εγνατία οδός. Ατύχημα, ντεραπάρει σε μία νταλίκα. Όσοι έρχεστε από Σταυρό, θα πηγαίνατε από την παλιά Εθνική Οδό. Σας ενημερώνουμε, εσείς που είστε στον δρόμο, ντεραπάρει σε μία νταλίκα. Ελπίζουμε να είναι μόνο υλικές οι ζημιές και να μην έχουμε θύματα, να μην έχουμε τραυματισμούς. Οι Κασάνδρες λοιπόν, οι διάφοροι φίλοι, οι άσπονδοι, περιμένανε διάλυση το Σάββατο, βρήκαν να πούν τι για το Ζίφκοβιτς. Ο οποίος Ζίφκοβιτς, ναι, κάνει λάθος, αλλά πριν έχει βγάλει ένα στο γάμα και έχει βγάλει και ένα τέτα τέτ με τον Βαρέλα. Φυσικά αυτό αποσιωπείται. Μέσα στο μήλο της λάσπης και της προπαγάνδας, πρέπει να πούμε ότι κάθισε και τάφαγε ο Ζίφκοβιτς, έτσι. Κατά τα άλλα, συνεχίζεται μια χαρά η ζωή. Πάρα πολλοί περίμεναν ήττα στην Ξάνθη και διάλυση. Δεν είναι έτσι. Λυπούμαστε που δεν σας κάναμε το χατήρι. Λυπούμαστε πάρα πολύ. Και τώρα έρχεται αυτός που μας έχει βλάψει πάρα πολλές φορές. Και έρχεται πληγωμένος. Θα πούμε από σήμερα ότι τεράστια ευκαιρία, όχι απλά να τον νικήσουμε, να τον διασύρουμε τον Παναθηναϊκό. Όμως, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να πάμε σε υποτίμηση. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπάρξει, έλα μωρέ τώρα, ποιος αυτοί. Αυτοί παίζουν την κατηγορία πλέον. Μετά από την ήττα από τον Πανιόνιο μέσα στο σπίτι τους, είναι 3 ή 4 βαθμούς νομίζω πάνω από τη γραμμή του υποβιβασμού. Δηλαδή θα έρθουν, είναι πεθαίνουν, αργοπεθαίνουν, σβήνουν. Δεν πρέπει να θεωρήσουμε ότι θα τους νικήσουμε μόνο με το βλέμμα μας και με τη φανέλα. Και με το λαό που θα κατακλείσει φυσικά, θα έχει sold out. Ήρθε αυτό το διπλό την κατάλληλη στιγμή.
πριν την επιστροφή του κόσμου, του λαού που στάθηκε, το ξαναλέω, μέσα στη βροχή, 2.500 άνθρωποι δεν σταμάτησαν να τραγουδούν. Αψήφισαν εντολές, μην πάτε, μην απαγορευτικά και τέτοια δεν υπάρχουν. Πάω καφού. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε ιδιαίτερα ψηλιασμένοι, διότι το σύστημα δεν τους στέλνει αυτούς στη Β' Εθνική και στη Γ'. Βλέπετε, ψάχνουν διάφορους τρόπους να τους κρατήσουν τη ζωή. Είναι τεράστια τα συμφέροντα. Γι' αυτό λοιπόν εμείς θα πρέπει να είμαστε απόλυτα συγκεντρωμένοι, χωρίς να υποτιμήσουμε κανέναν. Και να πάμε να πάρουμε το παιχνίδι. Με το μυαλό, με το σώμα, όπως ήταν στην Ξάνθη. Με τέτοια αυταπάρνηση, με τέτοιο πάθος, με τέτοια ενέργεια από όλους. Πριν πάμε στο διάλειμμα, να ξαναπούμε ότι πρέπει αυτό το οποίο το λέμε πολλές φορές που συζητάμε για τα ερωτικά, να πούμε για τα αισθηματικά που λέμε καμιά φορά, δεν πρέπει να δίνεις εκεί που δεν θέλουν να πάρουν. Σε αυτόν λοιπόν που δεν θέλει να πάρει την ευκαιρία ή που την παίρνει την ευκαιρία και την ξοδεύει και την σπαταλάει, δεν πρέπει να τη δίνεις. Δώσε την ευκαιρία στους λιμνιούς, δώσε την ευκαιρία. Όχι στους Λέοβατς. Ο Σαμπράνο, με τεράστιο όνομα, τεράστια μεταγραφή, μέσα από τα χέρια του Ολυμπιακού, ήρθε και παρατήθηκε εδώ πέρα. Παρατήθηκε. Άρχισε τη ζωή, άρχισε τα εξωγωνιστικά, με μια βαρεμάρα, με ένα υφάκι. Πανηγυρίσαμε τη μέρα που ήρθες και περιμέναμε μέχρι τελευταία στιγμή με 700 παλμούς για να κλείσει η μεταγραφή στην UEFA και με μεγάλη αγωνία την τελευταία ώρα για να έρθεις, αλλά φαίνεται ότι ήρθες και δεν. Σε βάζει με στον αγώνα κυπέλου και κάνεις αγκαρία. Βαρύς, ασήκωτος. Για ποιο λόγο ρε φίλε? Για ποιο λόγο? Και ξεκινάει το θέμα, χαλαρότητα με την ΑΕΚ, κρεμάς την ομάδα με μια κλωτσιά που είναι βλακώδης η ενέργειά σου εκεί, ξέροντας από τον πάγκο πιέζει όλος ο πάγκος της ΑΕΚ ότι ο διαιτητής με το παραμικρό θα σε πετάξει έξω. Γιατί με κρεμάς? Εγώ δεν λέω ότι το έκανε με δόλο ή ότι υπήρχε κάτι άλλο, όχι. Αλλά είναι βλακώδης αφέλεια. Και τεράστια ποσά για να σε πάρουμε από την Ρούμπιν Καζάν που ήταν ως δανεικός. Δεν το βλέπω. Εμείς περιμέναμε να είσαι ο νέος Κοντρέρας, φίλε. Περιμέναμε πίσω να είσαι εγκέφαλος. Να διδάσεις και τους υπόλοιπους. Να μην παρουσιάζεις ένα τέτοιο στυλ, μια «σας κάνω χάρη που είμαι εδώ». Μεγάλο λάθος. Μεγάλο λάθος. Και εγώ θέλω φυσικά απόλυτα να πιστέψω ότι σε έκλεισε η Νταλίκα και έπεσε το αυτοκίνητο του Χαντάκη. Δεν ψάχνω να βρω τίποτα πέρα από εκεί, βλέπεις. Λέω τα αγωνιστικά. Που στα αγωνιστικά δεν. Γιατί πραγματικά θεωρήσαμε ότι βρήκαμε τον άνθρωπο που πίσω θα είναι το φόβητρο, ο εγκέφαλος, η κολόνα. Δεν το έδειξες αυτό. Δεν το έδειξες. Και αφού είσαι δανεικός, θα ψάξουμε αλλού να βρούμε έναν που θα μπορεί να εκτιμά που είναι εδώ. Που δεν θα έχει να πούν τα ψυχολογικά όπως ο Λέοβατς. Που θα μπαίνει και θα σκίζεται. Είτε λέγεται Λιμνιός, είτε λέγεται Πασχαλάκης. Τώρα περιμένω τον Δελγιανίδη, δώσε την ευκαιρία. Και αν θέλετε και τη δική μου προσωπική άποψη, εγώ θα ξαναέδινα την ευκαιρία και στον Κωνσταντινίδη. Προπονείται μόνος του. Ψάχνουμε να βρούμε αναπληρωματικό δεξί μπακ. Ούτε με ενδιαφέρει. Τι μανατζερικά παίζονται, τι λέγεται, ούτε ξέρω, ούτε έχω καμία σχέση. Θα έλεγα να μην χαθεί το παιδί. Κι ας έκανε ατόπιμα. Κι ας έβαλε την ανάρτηση τότε και τον περάσαμε πριν ο Κορδέλα. Πάμε διάλειμμα όμως γιατί αργήσαμε. Επιστρέφουμε. Υπενθυμίζω, γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526, διότι έχουμε τριήμερο στις Θερμές, καταπληκτικό, δύο διανυκτερεύσεις, φεύγετε και πηγαίνετε στο Λουτράκι, στο Πόζαρ, στο Λουτράκι Αριδέας και μια σακουλάρα κρέατα από το Κροπολείο Μιχάλης στη Μενελάου 29 στον Εύωσμο, τα κρέατα ενός μήνα. FM, κενό το μήνυμα στο 54526, επιστρέφουμε! Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα και με! 16 Δεκεμβρίου περνάνε οι μέρες. Σε 12 μέρες δηλαδή από σήμερα έχουμε τη 13η αιμοδοσία μας. Έξω από τη θύρα 3 του ναού. Έξω από τη θύρα 3 της Τούμπας. Και μαζεύουμε και ρούχα για να τα πάμε στο φάρο του κόσμου. Θα σας πω πολλά περισσότερα. Τη σπουδαία δουλειά γίνεται εκεί.
από τους ιερείς τον Άγιο Νεκτάριο στο Δεδροπόταμο και πόσο τεράστια υπόθεση είναι να έχεις ανθρώπους απλούς, έτσι, αυτοί δεν έχουν ούτε αξιώματα ούτε τίποτα. Και πόσο μεγάλη υπόθεση είναι η ιδιωτική πρωτοβουλία και το μεράκι και των ανθρώπων εκεί, των ιερέων του Αγίου Νεκταρίου, αλλά και των απλών εθελοντών που τρέχουν να βοηθήσουν στην ανθρώπου τους. Θα πούμε περισσότερα, εσείς ετοιμαστείτε από τώρα, ανοίξτε τα σεντούκια, ανοίξτε τις ντουλάπες, βγάλτε από μέσα ό,τι παλιό έχετε, ό,τι δεν χρησιμοποιείτε, για να το φέρετε στις 16 Δεκεμβρίου που θα έχουμε το αντάμωμά μας. 13η αιμοδοσία, τρέχει ήδη η Σοφία, τρέχει ήδη η Αγγελική να τα ετοιμάσουν όλα, για να είμαστε εκεί και να δώσουμε ζωή στον συνάνθρωπό μας. Ευχαριστούμε και πάλι τον ερασιτέχνη, θα το λέω συνέχεια, που μας παραχωρεί το χώρο. Δεν πάμε έτσι απ' έξω τα βατζιλίκη. Στήσαμε το συνεργείο αιμοληψίας και OK. Ρωτήσαμε, πήραμε την άδεια, τους ευχαριστούμε που θα μας δώσουν ρεύμα και που πάντα μας καλοδέχονται. Γιατί είναι ιερός ο σκοπός. Και σεβόμαστε απόλυτα το χώρο, βέβαια, όπως τον βρίσκουμε έτσι και τον αφήνουμε. Εκεί θα είμαστε 16 Δεκεμβρίου. Και αίμα και ρουχαλάκια. Να πω πριν πάμε στις γραμμές ότι κοντά μας είναι το κατάστημα Στούκι στην Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 25. Μην ξεχνάτε, εκεί έχει και κινητά και τάμπλετ και λάπτοπ και θήκες και προστατευτικά οθόνης και καλώδια και φορτιστές και τα πάντα και selfie sticks και ανταλλακτικά και οθόνες, τα πάντα όλα. 2311-243-111. Είναι, μπαίνετε και στο stuki.gr για να ενημερωθείτε. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 25, όπως είπα. Κορυφαίος προορισμός για ό,τι θέλετε για το κινητό σας, ό,τι θέλετε για το τάμπλετ, για το λάπτοπ. Πάμε στις γραμμές. 2310-287-888. Υπενθυμίζω ότι κληρώνουμε σήμερα τριήμερο θερμές. Καταπληκτικό δώρο να πάρετε την παρέα σας, τη γυναίκα σας, τον άντρα σας και να πάτε να περάσετε υπέροχα στο πετρόκτιστο ξενοδοχείο Θερμές, στο Λουτράκι Αριδέας. Δύο διανυκτερεύσεις. Τρεις μέρες προσφορά από το Snow Travel και ένα δώρο επίσης, μια σακούλα κρέατα, τα κρέατα ενός μήνα από το Ακροπολείο Μιχάλη στον Εύωσμο με Νελαίο 29. Καλημέρα σας, ναι. Άντε ρε Κωστάκη. Άντε ρε Κώστα. Γιώργο μου, δεν είναι πολύ πιο ωραίο όταν κέρδισε ο ΠΑΟΚ? Πάντα. Θέλω δύο αποτελέσματα, η K20 και η Κάνδαν, οι κοριτσάρες μας. Οι κοριτσάρες νομίζω έχασαν. Άστον κόραγα. Ναι. Νομίζω. Για την K20 ξέρω ότι κέρδισε. Θα το δω όμως και θα σου πω. Αλλά έχω την εντύπωση ότι τα κορίτσια λοιπόν, χάσανε. Τέλος πάντων, συγχαρητήρια για τον κόσμο μας. Άψογος. Έτσι τον θέλω. Συγκλονιστικός. Να μην ρίχνουν το παραμικρό και ήταν τέλειοι. Μπράβο τους. Χίλια μπράβο και συγχαρητήρια. Διότι υπήρχε φόβος μη τυχόν έστω ένα πυρσό, έστω ένα τσιγάρο να πετάξουν αναμένο να μας τιμωρήσουν. Έτσι. Αυτοί. Δεν παίζουν και το ξέρεις πάρα ιδιαίτερη πολύ καλά. Ιδιαίτερη προσοχή. Είμαστε ψηλιασμένοι, είμαστε υποψιασμένοι. Ιδιαίτερη προσοχή και μπράβο στα παιδιά. Μέσα στη βροχή χορεύει ο κόσμος. Ακριβώς, ακριβώς. Και πάμε τώρα στο παιχνίδι το χθεσινό. Σταμάτησα σε μια δόση να ακούτε την αναμετάδοση, γιατί αυτόν τον άνθρωπο το συχάθηκα που έκανε την αναμετάδοση. Μας είχε ζαλίσει για το αυτογκόλ. Ναι. Μας είχε ζαλίσει για το τρίτο γκόλ που του έφυγε η μπάλα του τερματοφύλακα μέσα από τα χέρια. Έτσι. Δεν είπε τίποτα για τις αποκρούσεις. Έσω άνθρωπος, έσωσε ένα στο γάμα, έβγαλε ένα του Ζάλμα Κάμπος. Ακριβώς. Βροχή ακριβώς. Έχει, του έφυγε η μπάλα. Δηλαδή αυτό το κάνουν σημαία τώρα, ξέρεις, καραπαπάδες και λοιποί. Καλά, εντάξει, αυτά είναι γνωστά. Και τι να κάνουμε δηλαδή τώρα. Και εδώ τι πρέπει να και έλεγε για το αυτογκόλ. Αυτόν τον Ισπανό, λέει, τον είχε και στην πρώτη του, στην παλιά ομάδα που έπαιζε και τον έφερε αυτό. Δηλαδή, τι ήθελα να μας πω, ότι μίλησε τον Ισπανό να βάλει ένα αυτογκόλ και να είναι να σέρνεται. Εντάξει, γελάει ο κάθε πικραμένος τώρα, άστο. Ναι, θέλω την ΠΑΕΠΑ, εάν μπορεί ο κύριος Σαββίδης να ζητήσει εξαίρεση ορισμένων που θα μεταδίδουν παιχνίδι, ειδικά μέσα στην Τούμπα. Δεν υπάρχει λόγος. Δεν υπάρχει λόγος. Αυτά που κάνουν οι άλλοι, αυτά είναι από άλλα καθεστώτα. Δεν γίνεται ρεκόρσα τώρα, μας δουλεύουν. Άσους να ξεφτιλίζονται. Άσους να εκτίθενται. Άσους, δεν πειράζει. Και να κάνουμε και λίγο χιούμορ. Ναι. Αποθύμησε τις παλιές διαιτησίες, ναι, τους παλιούς διαιτητές, που κρατούσαν την, και μέχρι το 98-99, ναι,
καθυστέρηση. Δίναμε μετέξει πέναλτι. Ναι. Τι έγινε ρε παιδιά τώρα, τι έγινε ρε παιδιά. Σφυρίζουν οι άνθρωποι ό,τι βλέπουν. Σφυρίζουν οι άνθρωποι ό,τι βλέπουν. Αυτό είναι το θέμα. Εντάξει. Αυτά. Γεια σου Γιώργο μου. Μας έχει καιρό να ακουστεί. Τι κάνει. Μη στενοχωριέσαι, θα βγει. Μη στενοχωριέσαι. Ακούει. Φιλιά. Άντε την καλή μου μέρα. Γεια σου, Γιώργο μου. Γεια σου Γιώργο μου. Παρέδωσα εχθές, Κυρδιονύση μου ακούς. Παρέδωσα εχθές το δεύτερο ξύλινο κουτί. Στον μεγάλο, στον τεράστιο Γιώργο Κούδα. Περιμένω να εκπληρώσω πλήρως την υπόσχεση και να περατώσω αυτό που σου υποσχέθηκα, αγαπημένα μου κύριε Διονύση, να δώσω τα ξύλινα, τα κουτιά, τα υπέροχα που έχεις φτιάξει. Έχω τώρα, πρέπει να συναντήσω, Τερζανίδη και Σαράφη. Δόθηκε σε Κούδα και σε Αποστολίδη, έχω άλλους δύο που πρέπει να βρω. Και θα τους βρω και θα έχω τις φωτογραφίες, θα τις αναρτήσω και τις τέσσερις μαζί. Τετράπτυχο. Πάμε, καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Έλα Κωνστάτη, καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Καλή εβδομάδα. Γεια σου Κωνσταντίνε. Καλή εβδομάδα. Είναι από το Σάββατο ξεκίνησε ωραία. Και καλά, λέω τώρα από Δευτέρα. Καλό. Και το μπάσκετ. Και το μπάσκετ, οκ. Okay. Μια χαρά. Είναι, ωραία, ωραία. Τα κορίτσια χάσανε ένα 0 ναι. Με στον Άρη. Χάσανε, το είδα κιόλας. Ο Άρης είναι αίτητος από ό,τι άκουσε. Εντάξει. Χάνει και η ομάδα και τα κορίτσια, ρε φίλε, να χάσουν κι αυτές καμιά φορά. Ναι, φίλε, τώρα δηλαδή... τόσα χρόνια τα κορίτσια. Εντάξει, δεν τρέχει τίποτα. Ναι. Λοιπόν, να πούμε χρόνια πολλά στη Βαρβάρα σήμερα που γιορτάζει. Βαρβαρώνει το τρίο. Αμά, ναι, ρε φίλε. Βαρβάρα. Αύριο έχουμε πάλι άλλη γιορτή, το Σάββατο. Την άλλη καταρχήν, έχουμε. Καταρχήν γιορτάζει η εκκλησία μας εκεί δίπλα. Ο ναός δίπλα στο ναό. Η εκκλησία, το πυροβολικό, όλοι αυτοί. Εκεί που βάφτισα το γιώκα μου, εκεί που θα βαφτίσω για πρώτη φορά βαφτιστήρι του φίλου μου του Απόστολου. Το Μάιο είναι εκκλησία που εκεί ο πατέρας μου έχει ψάλει άπειρες φορές όταν ακόμα ήταν σε κατάσταση. Ιστορική εκκλησία για όλους εμάς. Που τη βλέπουμε κάθε βέβαια, βέβαια, βέβαια. Είναι, παιδί μου, λοιπόν, έχουμε, αισθανόμαστε εκεί ότι είναι οικείος ο ναός. Είναι δίπλα, πώς το λένε. Ένα πώς κεράκι δεν είναι. Ρε φίλε, για τον Παπά Χριστό. Ακριβώς. Αυτόν τον τεράστιο άνθρωπο. Καταρχήν, στο ντουβαράκι έξω στο τυχείο γράφει. Πάω 1926. Εμείς είμαστε στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή. Το έχουν κάνει γράφει τα παιδιά. Λοιπόν, να χαιρετήσω μεγάλη τον Χρήστο και τον Κυριάκο. Δύο φιλαράκια που με ακούν τώρα, τον Χρήστο και τον Κυριάκο. Το συλλόγο, παιδιά, είναι φίλοι και ασύλληπτοι χορευτές. Μας ακούνε τώρα, ζωμοσάγια κι αυτοί. Για χτες, Κώστα, μ' άρεσε αυτή η ενέργεια των παιχτών που πήγαν, έδειξαν σαν ομάδα ότι είμαστε ομάδα, πράγματι. Αγκάλιασαν τον προπονητή, όλο το team εκεί πέρα. Τέτοια πράγματα θέλουμε να βλέπουμε. Πήραν την ευκαιρία, παίξαμε σαν ΠΑΟΚ, παίξαμε δυνατά, με τσαμπουκά, όπως θέλαμε, ρε παιδί μου. Γιατί δεν το βλέπαμε αυτό στα άλλα εκτός έδρας μας. Ναι. Τώρα για τον Καντορή. Εγώ τον Καντορή, εντάξει, τον περίμενα και περιμένω. Βέβαια. Για, για αυτούς τους δύο και τον Ζαμπράνο πολλά πράγματα. Γιατί είχαν θητεία σε μεγάλες ομάδες, λέω, ένα 50% να παίξουν θα μας βοηθήσουν. Για τον Καντορή ακόμα δεν είμαι σίγουρος. Για τον Ζαμπράνο, όπως λες, βλέπω μια διαφορία, ας πούμε. Δεν είναι, δεν χρειάζεται. Δεν έχουμε, με το παιδί δεν έχουμε τίποτα προσωπικό. Κοίτα, ουδείς είναι αντικατάστατος, άμα πάει δουλειά έτσι. Πας, πιάνεις το μολύβο. Και το look, 100%. Θέλω αυτό. Θέλω. Θέλω. Πόσα θες τόσα. Έλα να παίξεις την ομάδα μας να πάρουμε το βάθημα. Κωνσταντίνε μου, θέλω αυτούς που θέλουν. Το καταλαβαίνεις. Δηλαδή με ενδιαφέρει. Α, μπράβο, αυτό. Άμα δεν θέλει. Θέλω αυτούς που γουστάρουν. Όχι. Όποιος... Έμπαινε μέσα με τις αγιονάρες. Τι να τον κάνω, ρε. Όχι, όποιος νιώθει ότι είναι μεγαλύτερος του οικοδομήματος, ότι κάνει χάρη που παίζει τον ΠΑΟΚ. Ότι με σβηστές μηχανές. Γιατί εγώ έχω δει Σαμπράνο στη Φραγκφούρτη. Έχω δει Σαμπράνο. Κάτσε. Αυτό έλεγε και ο Χρήστος ο Κώστας από την Φραγκφούρτη το παιδί. Όχι, είναι άλλος παίκτης. Εκτός ότι ήρθε ανέτοιμος και βαρύς, δεν φρόντισε ρε παιδί μου να μπει να μου δείξει πράγματα. Δηλαδή ο Βιερίνια, ρε φίλε, δεν είναι μεγάλος παίκτης. Δεν ήρθε και το παιδί ανέτοιμο. Έλειωσε. Πώς χιλιάζει ο άνθρωπος. Φιλέ, έλειωσε ο Βιερίνια για να προλάβει όμως. Τον βλέπεις πως τρέχει. Ναι. Α, αυτό ακριβώς. Μες στη λάσπη, φίλε, μέσα στο. Έτρεχε. Αυτός που δεν έχει να αποδείξει, φίλε, είναι ο Βιερίνια. Και έτρεχε 32 μέσα στη λάσπη. Και έβγαλε πάλι assist. Νούμερο 1 assist στο πρωτάθλημα. Να πω κάτι τώρα, Κωστάκη. Ναι. Λοιπόν, η αρχισεφ του λεκανοπεδίο, το φαγητό δεν το έγινε, κόλλησε. Ναι, αυτοί περιμέναμε το μείον 7 να είμαστε καμιά 10 βαθμούς πίσω. Παρόλο που δεν είμαστε καλά, στα εκτός έδρας είμαστε μόνο 2. Τίποτα. Μια νίκη. Λοιπόν, τίποτα. Τώρα αρχίζουμε από την Κυριακή, η αντίστροφη μέτρηση. Είναι η σειρά μας, όπως λες, οι κασάντρες που κάνουν, λένε, κάνε, καθίστε στην άκρη, να πάνε αυτοί που πρέπει στο γήπεδο. Ο κόσμος ήταν φοβερός και στα παιδιά όλα. Λοιπόν, να πάρουμε την ομάδα από το χέρι, να πάρουμε έτσι το πρωτάθλημα. Απλά πράγματα. Ξεκάθαρα. Παίξτε έτσι όπως παίξατε, στην Ξάνθη. Που δεν άκουγε. Φίλε, έχανε την μπάλα ο ένας και δυο πέφτανε πάνω στον αντίπαλο. Και ο Γιώργος έχει δίκιο. Πρόκληση δηλαδή του
σπίκερ, ας πούμε, στον γκολ. Εντάξει, δεν γίνεται λάθη. Δεν τον έφυγε το Μιχόπουλο κάτω από αυτό την μπάλα. Δεν γίνεται. Τι θα κάνουμε τώρα. Σε παρακαλώ, ρε φίλε. Δηλαδή, ο τερματοφύλακας του Λεβαδιακού στο μέσα στο Καραϊσκάκης, ναι, που το πνίγει, τι πρέπει να πούμε. Τι είπαμε. Έπιασε ο άνθρωπος. Να το τον άνθρωπο. Μα σε παρακαλώ πολύ τώρα. Άσε, ψάχνουν τώρα για να σου πω κάτι, ποια είναι η τακτική του. Να μην αφήνουν τον κόσμο του ΠΑΟΚ να χαρεί ούτε μία στιγμή. Να μην τον αφήνουν τον κόσμο να απολαύσει έστω και μία στιγμή. Να τον έχουν συνέχεια. Ακριβώς. Μπριζωμένο, τρελαμένο, διχασμένο. Αυτή είναι η τακτική, η προπαγάνδα τους. Τέλος. Μία ζωή, ρε φίλε. Εμείς θα κάνουμε. Έρχεται το Τσέτρι Πρεμανούλα. Τελείωσε. Φιλιά. Πάμε δυνατά. Γεια σας, Κώστα. Γεια, φιλιά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας, ναι. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς το παιδί. Είσαι ο? Ο Κώστας. Έλα ρε Κώστα. Για πες. Λοιπόν, επιτέλους αρχίσαμε, έτσι. Πήραμε το διπλό. Πήραμε μπρος. Γύρισε λίγο η ψυχολογία. Πήραμε ψυχολογία ότι μπορούμε και εμείς να κάνουμε πρωταθλητισμό. Γιατί βλέπουμε ότι ο Ολυμπιακός και ΑΕΚ άρχισαν να από πλευράς της αποτελεσμάτων αστρώνουν. Δηλαδή βλέπω ότι θα μου πεις είχαν και εύκολο πρόγραμμα τώρα. Και έχουν εύκολο. Βλέπω μέσα έξω κερδίζουν όμως. Έχουν εύκολο πρόγραμμα. Παίρνουν. Μα γιατί λέγαμε. Όχι ότι αγχωνόμαστε, γιατί πιστεύω ότι η ΑΕΚ παρότι έπιασε ταβάνι, ας πούμε αυτός ο Λιβάγια, δεν πιστεύω να περίμεναν ότι θα βγει τέτοιος παίχτης. Όχι. Ο Λιβάγια, τους βγαίνει όμως και βάζει συνέχεια. Όπως την μπάλα, μπαίνει γκολ. Όπως να κουμπίσει την μπάλα ο Λιβάγια, μπαίνει γκολ. Γιατί είναι λέγαμε ότι πρέπει εκεί που εμείς χάσαμε βαθμούς, οι άλλοι θα πάρουν. Δηλαδή στη Λιβαδιά. Πέρασε η ΑΕΚ. Θα μου πεις, στην Ξάνθη δεν πέρασε ούτε η ΑΕΚ ούτε ο Ολυμπιακός. Και εμείς κερδίσαμε. Εμείς τα λάθη μας ήταν στη Λάρισα και στον Απόλλωνα εκεί. Σωστό. Άντε με τη Λιβαδιά, ήταν πρώτη αγωνιστική, ήταν πολύ νοπά όλα ακόμα. Οκ, δεν διαφωνώ. Μπράβο στον κόσμο για την φοβερή συμπεριφορά του. Είχε και πολλά πετσιά από παλιά, να ξέρεις. Συγκλονιστικός. Το ξέρω. Πολλούς πενηντάριδες είχε Κώστα. Πολλούς πενηντάριδες. Respect, φίλε. Respect. Είναι το πιο υγιές κομμάτι. Respect, φίλε. Οι πιο αγνοί, οι πιο άδολοι. Φάγαν τη ζωή τους, φίλε. Άστο. Respect. Φανταστικός ο Λιμιός και ο Πασχαλάκης για μένα. Φανταστική και η δύο. Φοβερή απόδοση. Ναι. Χόρευε μες στην βροχή ο Λιμιός. Χόρευε, παιδιά. Τι να πούμε, το παιδί. Κορυφαίος του γηπέδου. Κορυφαίος του γηπέδου. Σαν ομαδικότητα δείξαμε πολύ πάθος. Σε ένα μάτς εκτός έδρας δεν θυμάμαι να ξαναδείξαμε τέτοιο πάθος εκτός έδρας. Αυτό που λέγαμε όλο τον καιρό. Πέστε πάνω στην μπάλα. Δεν υπήρχε στιγμή που να μην αφήσουν να μην καλύψουν, να μην υπάρχει αλληλοκάλυψη ο ένας με τον άλλον. Στα τάκλινγκ, στις χαμένες μπαλιές. Και αυτό του Καντουρί μάλλον μας βγήκε σε καλό. Γιατί πήγε στο 10. Πιο αγωνιστική στα χαφ. Είχαμε πιο πολλά τρεξίματα στα χαφ. Εκείνη η θέση του Πέλκα δεν είναι. Δεν το Καντουρί, αλλά μέχρι στιγμής δεν μας έχει δώσει ουσιαστικά κάτι, έτσι δεν είναι. Δεν το έχει δείξει. Δεν μας έχει δώσει ουσιαστικά κάτι. Τα Ελληνάκια είδες, φίλε. Τα Ελληνόπουλα νιώθουν. Εντάξει, τα Ελληνόπουλα, τα καλά Ελληνόπουλα. Αυτό. Έτσι, δεν είπαμε, δεν φυλάμε σύνορα. Εγώ από το Center Four περιμένω πιο πολλά, έτσι. Εννοείται. Ο Κουλούρης, ναι, μεν μαχητικός, φιλότιμος, συμπαθέστατος. Όχι, Center Four σημαίνει γκολ. Αλλά θέλουμε ένα στυλ Λιβάγια, στυλ Μπέργκ, ένα τέτοιο που να επιθετικό να είναι ευκίνητος, να τρέχει και να σκοράρει. Και εγώ δεν θέλω να φύγει ο Πρίγιοβιτς, το λέω κιόλας. Δεν θέλω να φύγει ο Πρίγιοβιτς. Και εγώ δεν θέλω, αλλά να δούμε. Αυτό έχω μια πορεία, Κώστα, με τον Ζαμπράνο και τον Μπίσεσβαρ. Ναι. Ο Ζαμπράνο, ναι, μεν είναι αυτά που λες, ότι δείχνει κάπως. Αλλά αν δεν έβγαζε την απόφαση, δεν ξέρω, το διάβασα σε ένα site προχθές να πει τέλος ο Ζαμπράνο. Μου ήρθε με ένα κατά κεφαλιά. Ναι, μεν ήταν αδιάφορος, αλλά όταν έπαιζε ο Ζαμπράνο. Δεν είπε τέλος ο Ζαμπράνο. Αυτό είναι για το Λέοβατς είναι το τέλος ο Λέοβατς. Καλά, ο Λέοβατς δεν μας νοιάζει καθόλου. Για το Ζαμπράνο ακούγεται, δεν είπε ότι τελείωσε, απλά είπε ότι είναι δυσαρεστημένος από την εξωαγωνιστική του ζωή, από την παρουσία του γενικά, από το πώς συμπεριφέρεται στην προπόνηση, μέσα στους αγώνες. Δεν φαίνεται ότι ο άνθρωπος δεν το έχει. Εντάξει, όμως δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι. Δηλαδή, αν εξαιρέσεις τα μάτς με Άκη Ολυμπιακό, εμένα μ' άρεσε ο Ζαμπράνο. Ήταν καλός γιατί έπεφτε πρώτος στην μπάλα. Δηλαδή δεν είναι ένα στόπερ αμεληταίο. Ναι. Σε σύγκριση με τον Κρέσπο τον βάζω πιο πάνω εγώ. Καλύτερος είναι από τον Κρέσπο σαν κλάση. Το θέμα είναι πόσο έτοιμος είναι, πόσο διατεθειμένος είναι να δουλέψει. Αν δείχνει βαριαστημένος μέσα στο γήπεδο, αν δείχνει βαρύς, αν πραγματικά θέλει να κάνει restart στην καριέρα του γιατί ήρθε ανέτοιμος και είπαμε ότι εδώ πέρα θα αναγεννηθείς,
Δεν δείχνει όμως. Και η εξωαγωνιστική του συμπεριφορά δείχνει ένα παίκτη που δεν. Λοιπόν, εφόσον είναι δανεικός, δεν παίρνεις ένα τέτοιο που δεν δείχνει ότι τρώει τα σίδερα. Κατάλαβες. Αυτό είναι. Αν θα πάρουμε, αν πάρουμε το Μολέδο, ναι, χίλιες φορές ναι, αλλά αν φέρουμε έναν αμφιβόλο αξίας όχι, δεν νομίζω ότι θα, αν φύγει ο Σαμπράνο, αν δοθεί ναι. ξανά πίσω δηλαδή, τώρα ναι, χειμώνα, ότι θα μείνουμε ακάλυπτοι. Οπωσδήποτε σου το πει. Μολέδο, σου λέω, συμφωνώ. Α, αλλά Μολέδο Χουλτ, ένα... μπορούμε Μολέδο Χουλτ. Και Μπέρκα, εγώ σου λέω, φίλε. Χουλτ, σωστό. Έγινε. Έγινε, σε χαιρετώ. Να σε καλά, πάμε παρακάτω. Ναι. Καλημέρα. Καλώ το παιδί. Άκης. Γεια σου, Άκη. Να πω πρώτα χίλιες συγχαρητήρια στα παιδιά που ήμασταν εκεί. Εγώ ήμουν φυσικά στο σκέπαστρο, μιλάω για τα παιδιά που ήταν στη βροχή. Ναι. Κωστή, αυτοί πήραν το παιχνίδι. Αυτοί πήραν το παιχνίδι, όσο και να σας φαίνεται παράξενο. Τρομερή ενέργεια. Ναι. Πάθος, μέσα στη βροχή. Έτσι ήταν και στη Σμύρνη, έτσι ήταν και εδώ και σε άλλα παιχνίδια. Γιατί ναι. βλέπω από κοντά. Απλά ακολούθησαν και οι παίκτες αυτή τη φορά, κατάλαβες. Και αν νομίζουν ναι. μερικοί ότι θα κάνουν επεισόδια γιατί περιμένουν κάποιοι. Στη γωνία. Κάποιοι, ναι. ναι. Δεν πρόκειται, παιδιά. Με τα παιδιά μιλάμε σχεδόν κάθε εβδομάδα. Τα παιδιά είναι. Τα εικοσάρια μιλάω σαν να είναι πενηντάριδες. Τόσο λογικά σκέφτονται. Πλέον αγαπάνε αυτοί που πάνε έξω, αγαπάνε την ομάδα τους. Έτσι, Κωστή. Έτσι. Να πω και κάτι γρήγορα, να ζήσουμε να τους θυμόμαστε για την εφημερίδα αυτή που έκλεισε. Α, ναι, ναι, δεν είπα κάτι εκεί. Άρα Ιβάν, και εσύ φταίς πάλι και γι' αυτό φταίς. Ναι. Και εσύ μιλάμε φταίς, για την εφημερίδα Γαύρος. Μπράβο. Πες το να το ακούσω, Τόνι, Τόνι Λάσπης, Τόνι Λάσπης, από πραγματικά ένα όργανο προπαγάνδας ερυθρόλευκης με εσχρούς πρωτοσέλιδους τίτλους. Έτσι, λυπούμεθα όταν κάποιος χάνει τη δουλειά του. Εγώ δεν αλλά άσε με να το ολοκληρώσω. Άσε με να το ολοκληρώσω. Ναι, ναι. Δεν μπορώ να λυπάμαι όμως όταν χάνει ένας τέτοιος τη δουλειά του. Άσε που θα απορροφηθούν από άλλο αντίστοιχο. Και από πότε έτσι, ρε Κωστή είναι φίλου. Η δουλειά τα ρουφιαναλίκια. Ναι, από πότε. Μα ξαναείπα. Λυπούμεθα όταν χάνει κάποιος τη δουλειά του γενικά. Όπως δεν, μπορώ να δεν μπορείς να λυπηθείς όταν εγώ χάνει ένας... υπέρ, όταν... να μην χάνει κανένας τη δουλειά του. Μπορείς να λυπηθείς όταν ένας τσαντάκιας χάνει τη δουλειά του. Όχι. Εγώ δεν λέω ότι τα παιδιά που γράφανε εκεί είναι απατεώνες. Δεν λέω αυτό. Λέω όμως ότι ο τρόπος που αυτή η εφημερίδα έκανε δημοσιογραφία δεν είναι δημοσιογραφία. 100%. Για το πήγε εκεί που έπρεπε να και, πάει. Και πρόσεξε, γύρισαν την πλάτη, φαντάσου πόσο, εγώ το ξέρω, πόσο χαμηλά το είχε πέσει. Έφτασε, μόνοι τους το είπανε, τριψήφια νούμερα σε πωλήσεις, οι ίδιοι Ολυμπιακοί γύρισαν την πλάτη. Ήταν μπράβο. Τέτοιο το φύλλο, τέτοια η προπαγάνδα, τέτοιος ο τρόπος τους, που οι ίδιοι οι Ολυμπιακοί γύρισαν την πλάτη και έπαιρναν άλλες εφημερίδες. Εγώ επειδή τα ζω αυτοί, μιλάω με αυτούς, πηγαίνω στα γήπεδά τους, ναι, ναι. αν τους ανέχομαι, γιατί πλέον όταν πας εκεί πέρα πρέπει να ανέχεις ορισμένα πράγματα. Τι θα κάνουμε τώρα χωρίς τον Γαύρο. Κλαίμε από χθες με γοερό κλάμα, φίλε. Εγώ θέλω να κλείσουν και τα υπόλοιπα. Λοιπόν, γιατί που έκλεισε τον γκολ, σε πείραξε. Κοίταξε, πολλές... μη συγκρίνεις, δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Δεν είναι το ίδιο. Έτσι, απλά εγώ ξέρω ότι όταν κλείσα τα σπορ, δεν έκλαψε κανένας, φίλε. Μπράβο. Κατάλαβες. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Εκεί ήμασταν. Τα σπορ του Βορρά που κλείσανε. Δεν έκλαψε κανένας, φίλε. Ξέρεις πώς χάρηκαν αυτοί από εκεί κάτω. Εφημερίδα που καμία σχέση δεν είχε με τον Γαύρο. Έτσι, από πλευράς ύφους και στυλ. ΠΑΟΚ μεν, ποτέ δεν έπεσε τόσο χαμηλά. Εγώ σταμάτησα να παίρνω αθλητική εφημερίδα από τότε που έκλεισαν τα σπορ, να ξέρεις. Έγινε. Σε χαιρετώ. Σε χαιρετώ. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι, τι θα κάνουμε χωρίς τον Γαβαθιώτη. Πήγε, θα πάνε στον πρωταθλητή τώρα. Κάποιοι από εκεί θα πάνε στον πρωταθλητή. Εμείς δεν αγοριέστε. Ναι, καλημέρα σας. Πάμε στον μεθ επόμενο, 2310-287-888. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Good the boy. Καλή εβδομάδα, Κωστή. Έλα ρε Χριστάρα. Θα πάνε στον προβαταθλητή, ρε, όχι πρωταθλητή. Κόκκινος. Γιατί άλλαξε ο πρωταθλητής όνομα. Γιατί για να είσαι προβαταθλητής πρέπει να είσαι κόκκινος, ρε φίλε. Τι γίνεται. Δεν ταιριάζει σε άλλα χρώματα. Εντάξει. Λισαλέα πολέμησε τον ΠΑΟΚ. Λισαλέα πολέμησε με πολύ λάσπη, με πρωτοσέλιδα, με χτυπήματα που ήταν πραγματικά σιχαμερά. Δεν ξέρουν. Οτιδήποτε άλλο είναι η πρακτική τους αυτή, ρε αγόρι μου. Κρίνουν τους πάντες αυτό που έβγαλε ο Καραπαπάς. Επειδή δυστυχώς αυτό το πράγμα είναι απίθανο
που δέχεται ο ΠΑΟΚ, αυτό το pooling από όλα τα επίπεδα. Τακτική. Είναι τακτική όμως, Κωστή, η οποία πετυχαίνει απόλυτα. Όλη την εβδομάδα έγραφαν ότι ο Σκούλος, ο διαιτητής, είναι, λέει, της ΕΦΣ Θεσσαλίας που είναι του Μπέου και τα λοιπά και θα παίξει ΠΑΟΚ και δεν πήρε ούτε τον ιδρώτα του, έτσι. Για μένα υπάρχει καθαρή φάση πέναλτι, δεν ξέρω τι δείχνει η τηλεόραση, επειδή εμείς είμαστε στο γήπεδο 3 μέτρα από τη φάση που ρίχνει το ΜΑΚ ο αμυντικός Ξάνθης. Ναι. Δεν πάει καθόλου για μπάλα, πάει κανονικά και τον γκρεμίζει με το σώμα. Ναι, τέλος πάντων, εντάξει, οκ. Το διαιτητής το κάνει γαργάρα, σου έχει δώσει 10 επιθετικά φάουλ στον Γκουλούρη, ο Καντουρί. Όλοι ξεχνάνε, επειδή μιλάνε για φιλικά και ξεφιλικά, ότι τη σλάση την παθαίνει από σκαριά του Μπαξεβανίδη στο 6, έτσι. Πάει με τις σκάρες και του τη δίνει την τάπα και εκεί πατάει στραβά. Σωστό. Και παθαίνει τη σλάση. Σωστό. Επειδή ήταν φιλικό. Ναι, ναι, φιλικό. Επίσης, φιλικό. Το ότι έπιασε, το ότι έπιασε δύο άπιαστα ο Ζιβκοβιτς. Πρόσεξε να δεις άπιαστα. Το ένα στο γάμα, το άλλο του Τζάλμα, του Τζάλμα λέω, το άλλο του Βαρέλα, είναι φίλε απόκρουση σωτήρια. Δεν είναι μόνο του Βαρέλα, και πριν τον γκολ του Μακ δεν κάνει εκπληκτική απόκρουση. Σωστά, σωστό, σε πρώτο χρόνο. Και παίρνει ο Μακ το σε πρώτο δηλαδή, χρόνο. Θέλει, πες ότι εσύ είσαι πιανόλα ρε παιδί μου, είσαι ο Ζίβκοβιτς, έτσι. Ναι, ναι. Και θέλεις να πιάσεις το παιχνίδι. Δηλαδή θα πιάσεις το τέταρτο του Μακ, θα πιάσεις του Βαρέλα το τέταρτο, πριν το τρίτο γκολ που υποτίθεται το πνίγεις, έτσι, ότι σου φεύγει μπάλα μέσα τα χέρια, κάνεις την απόκρουση την εκπληκτική του Κουλούρη στο γάμα. Και πάει από το corner εκείνο μπαίνει τον goal. Ακριβώς. Και βέβαια η Nova στα highlights εκείνη τη φάση δεν την έχει καθόλου. Όχι βέβαια. Για να δει πόσο επηρεάζουν, τον κόσμο. Όπως επίσης δεν, έδειξε του Βαρέλα την ευκαιρία. Δεν θυμάμαι αν την έδειξε. Την έδειξε, αλλά την έχει δείξει έτσι τόσο συγκεκριμένα. Δεν δείχνει replay, δηλαδή πώς φαίνεται κτλ. Αλλά άσε όλα τα άλλα. Στον goal του Μακ, σε πρώτο χρόνο βγάζει το άπιαστο. Ήταν απίθανο, άσε. Ήταν σε μεγάλη ταχύτητα. Εξ επαφής, από πολύ κοντά, κάνει τρομερή απόκριση ο άνθρωπος. Το μεγάλο λάθος που έκανε ο Ζίβκοβιτς, επειδή τον είδα και στην προπόνηση και του φύγει η μπάλα κανένα δύο φορές, πηγαίνει να μπλοκάρει την μπάλα. Σε εκείνο το γήπεδο δεν μπορούσε. Αν δει ο Πασχαλάκη, δεν έχει μπλοκάρει την μπάλα. Ούτε καλά κάνει, βρε. Γροθιά συνέχεια. Και τη διώχνει γιατί το γήπεδο είχε απίστευτη βροχή, επειδή φυσούσε κιόλα πάρα πολύ, είχε καμιά 6-7 μποφόρ. Ήταν πάρα πολύ επικίνδυνο και, δεν είναι και τυχαίο ότι είχαμε και δύο τραυματισμούς έτσι. Ο Βιερίνια ήταν απίθανος, όπως και όλοι απίθανος, οι παίκτες. Απίθανος. Δηλαδή, τρομερός Λιμνιός, φοβερός ο Πασχαλάκης, απίστευτος Πέλκας. Είδε επιτέλους το ΜΑΚ τον κανονικό, να πηγαίνει, να τιμώνει, να σμπρόχνει, ναι, να τους περνάει σαν σταματημένους. Δηλαδή έκανε αυτά τα σλάλομ του που τα είχαμε ξεχάσει, έτσι πάνω στη γραμμή. Τίποτα, Κωστή. Η ομάδα θέλουμε να μπαίνει με πάθος, όποιος και να μπει. Όποιος και να μπει είναι η τιμή του που φοράει τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Αυτό. Είναι τεράστια τιμή. Αυτό, όποιος δεν το αντιλαμβάνεται και αισθάνεται, θα το λέω βάση, το οποίο για μένα είναι παραμύθι. Και δεν ξέρω κατά πόσο τυχαίο είναι, Κωστή, ότι μόλις εμφανίστηκε ο Άρνεσεν πριν 10 μέρες, ο Λέοβατς κάνει τα παραμύθια που είχε κάνει και ο Ροντρίγκες για να φύγει. Δεν ξέρω. Ούτε με ενδιαφέρει. Αγαπητέ Λέοβατς, όχι να φέρει 1,7 τον πλήρωσε ο ΠΑΟΚ, φίλε. Ναι. Αν δεν θέλει και αν δεν φέρει τα χρήματα που πλήρωσε ο ΠΑΟΚ, τουλάχιστον ένα αξιοπρεπές ποσό, έτσι, να καθίσει να παίζει με την ΚΑΠΑ 20. Νιώθουμε κι εμείς μια πίεση που έφαγες τόσα λεφτά. Εγώ και μας χάλασες κάποιες Κυριακές. Με τον Άγιαξ να δεις την πίεση είχα ή όταν άφησε με την έφερση σου που κόστησε 7 εκατομμύρια στην ομάδα. Μπράβο. Και έγινε το πέναλτι. Εκεί να δεις πίεση. Εκεί να δεις πίεση. Έτσι είναι. Συνεχίζουμε, θέλει η τούμπα. Ο κόσμος ήταν εκπληκτικός, δηλαδή πραγματικά ήταν λες και παίζαμε σε μια μικρή τούμπα και επειδή το γήπεδο είναι και μικρό επηρέαζε ακόμη περισσότερο. Νομίζω αυτό βοήθησε και την ομάδα να πάρει τα πάνω της. Έτσι, έτσι. 30.000 και τους ισοπεδώνουμε. Θέλουμε να σκάσει η ομάδα στα χέρια του Αλαφούζου. Ναι, 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 ναι. Ο άνθρωπος. Θέλουμε να μνημονεύεται αυτός στην ιστορία του Παναθηναϊκού ότι ήταν ο άνθρωπος που τον πήρε και τον διέλυσε. Να το θυμούνται όλοι ότι αυτός ο άνθρωπος που πουλάει ηθική, αυτός ήταν που διέλυσε τον Παναθηναϊκό. Ο συγκεκριμένος. Ο συγκεκριμένος. Χριστάρα μου. Το όνομά του με αυτό εδώ το πράγμα. Καλημέρα, Κωστή μου. Σε χαιρετώ, σε χαιρετώ. Φιλιά πολλά. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Να πω μισό δευτερόλεπτο μόνο. Χάρηκα τόσο πολύ γιατί το ανιψάκι μου, ο γιος του Νεκτάριου, ο Θάνος, μπήκε ένα παοκτσάκι λοιπόν μέσα στον αγώνα Παναχαϊκής Δόξα, επειδή το ανιψάκι μου παίζει στην Παναχαϊκή. Λοιπόν, ένα υπέροχο παιδάκι. Μπήκε και κρατούσε το χέρι του τερματοφύλακα της Δόξας Δράμας. Είχαμε λοιπόν παοκτσίδικη συμμετοχή σε αυτό το παιχνίδι. Και Καμάριο Νεκτάριος βέβαια. Το είδα το παιχνίδι. Σημαντική νίκη για την Παναχαϊκή. Παρακολουθούμε εκεί. Τι να κάνουμε. Και ας ήταν με τη Δόξα που είναι εδώ πάνω. Αλλά μπήκε και το ανιψάκι μου μέσα και το καμάρωσα. Αδερφούλη μου, να τον χαίρεσαι, να τον καμαρώνεις. Πάμε, πάμε. Καλημέρα σας. Ναι. Κωνσταντίνε, καλημέρα. Καλώς το Σεραίο. Πού είσαι, φίλε. Εδώ, φίλε. Δεν είναι μαγνητοσκόπηση. Εγώ στο πρόλογο που είχες κάνει.
ναι. με Έλληνες και ξένους. Εγώ θέλω να πω ότι έχουν περάσει και οι ξένοι που νιώθουν σαν Έλληνες και οι ξένοι που γίνανε Έλληνες, όπως είναι ο Βιερινιά. Γιατί εγώ δεν αισθάνομαι ξένο του Βιερινιά. Όχι φυσικά. Όχι φυσικά. Έτσι. Εγώ λέω προχθές είχαμε 5 στην εντεκάδα. Ναι, 5. Τον βάζω Έλληνα μέσα. Ναι. Ναι, όχι και, και με το Μαλεζά 6. Ο Μαλεζάς μπήκε μετά, ναι. Λέω για την αρχική εντεκάδα. Είχαμε Κουλούρη, είχαμε Πέλκα, ναι, ναι. Έτσι, είχαμε Πασχαλάκη, είχαμε Λιμιό. Ο Βιερίνε είναι Έλληνας για μένα, όπως και ο Κάτσο τα παίζει, είναι Έλληνας. Ναι. Λοιπόν, δεν μπορώ να πω ότι... ο Μάτος έχει όλα τα φόντα να γίνει και αυτός Έλληνας. Όλα. Όλα τα φόντα, γιατί είναι 2 χρόνια στην ομάδα, αλλά αισθάνεται και δίνει την ψυχή του και τέτοιους ξένους θέλουμε στην ομάδα. Λέω δεν τον λένε, Μάτος σε λέω. Μάτος σε λέω. Ναι, Μάτος είναι στην κυριολεξία Μάτος. Όχι, ρε, και λέω, δηλαδή, το λέω το όνομα του. Ναι, ο άνθρωπος τιμάει και το τελευταίο σένς που παίρνει από την ομάδα. Το δίνει με αγάπη, με υδρότα, με μάχες. Τέτοιους παίκτες μπορούν να βρουν να φέρουν στην ομάδα. Ακριβώς. Και Έλληνες. Ακριβώς. Εγώ το Λιμιό το χαίρομαι πάρα πολύ το παιδί, όχι γιατί είναι Έλληνας. Γιατί όταν ένα παίκτη τον έχει στην πόρτα της εξόδου και ξαφνικά σου δίνουν μια ευκαιρία να παίξεις και την αρπάζεις από τα μαλλιά και δείχνεις ποιος είσαι. Δείχνει τι δυνατότητες έχει αυτός ο παίκτης και ευτυχώς δεν χάθηκε. Τούχουμε... Γιατί άμα έμεινε όλος ο Στανόγεβιτς θα τον δίνανε δανεικό και αυτός ο παίκτης αγανόταν. Εγκλήματα έχουν γίνει. Εγκλήματα. Κύριε Μίχελ, έγκλημα. Να σας πω και το άλλο νέο, το άσχημο. Ότι έντονο ενδιαφέρον δείχνει η Χέρτα Βερολίνο, η Γκλάτμπαχ, η Μπορούσια Μένχεγκλάτμπαχ και η Αϊντχόβεν για τον Χαρίση. Μόνο 1,5 εκατομμύριο βάλανε. Ρήτρα, μπορεί να πάει τώρα λοιπόν να δώσει, λέγεται ότι η Χέρτα Βερολίνου δίνει 3 εκατομμύρια, 1,5 να δώσει τη Ρήτρα, να δώσει κι άλλο 1,5 στη Σεντρουίτερ για να το κάνει δικό της τον παίχτη και να χαθεί ένα εξαροχτάρι, ένα Ελληνόπουλο που είχε όλα τα φόντα. Κι ας έκανε λάθη και ας έκανε σφάλματα. Ποια λάθη που τον είχε βάλει πέρσι μέσα στο Παναθηναϊκό, έβγαλε μάτια και την επόμενη αγωνιστική τον είχαν εκτός εντεκάδα στο παιδί. Εγκλήματα. Όπως έγκλημα θα ήταν αν έφευγε ο Λιμιός. Είναι προς τιμήν του. Του έχουμε σούρει 1,002 του Λουτσέσκου. Αλλά προς τιμήν του στήλωσε τα πόδια εδώ τώρα για το Λιμιό. Και είπε δεν φεύγει αυτός. Όπως δεν ήθελε να φύγει και ο Ενρίκε ο Λουτσέσκου. Δεν ήθελε να φύγει ο Ενρίκε. Να τα λέμε όλα γιατί τον έχουμε περάσει πριν ο Κορδέλες. Έχει κάνει και αυτός μεγάλα λάθη. Του έχουμε ασκήσει πολύ σκληρή κριτική, αλλά πρέπει να είμαστε έντιμοι. Το ότι κράτησε το Λιμιό είναι προς τιμήν του. Είδε πράγματα. Και τον δικαιώνει τώρα ο Λιμιός. 100% και στη φάση που το δουν εκεί την κάρτα που περνάει τους δύο, μπορεί να είναι αυστηρό να το δώσει πέναλτι, αλλά δεν το δίνεις και κάρτα τον παίχτη, γιατί όντως τρακέρνουν τα σώματα και πέφτει κάτω. Δεν πέφτει επίτηδες για να πάρει το πέναλτι. Ναι, τέλος πάντων, εντάξει. Τέλος πάντων, εντάξει, άμα δεις τη φάση, γι' αυτό και κάνει και το σταυρό του παιδί, δηλαδή. Okay. Έχουμε δει τόσα έσχηση διαιτησίες που πλέον βλέπουμε τέτοιες διαιτησίες και λέμε δόξα τω Θεώ, αλλάζει και κατάσταση. Και ένα τελευταίο και κλείνω. Αν η φάση του Κουλούρη έμπαινε στο γάμα και την έβαζε κανένας Βραζιλιάνος που το λέγανε Κουλουράο, θα λέγαμε πω τι έχουμε φέρει και τι έχουμε κάνει. Ένα κρίμα το παιδί είναι και άτυχος, είδες. Κρίμα έπρεπε να μπει στο γάμα, να ανέβει ψυχολογικά. Ναι. Γιατί παιχνίδι με παιχνίδι, τουλάχιστον το παιδί προσπαθεί, έτσι. Και εγώ θέλω να μείνει ο Πρίγκιπης και ο κάθε Πρίγκιπης. Φυσικά. Αλλά κανείς δεν είναι πάνω από την Παοκάρα, φίλε. Αυτό το καταλάβουν καλά. Όλοι κάτω από τα 4 γράμματα, φίλε. Όλοι. Όποιος νομίζει και βάζει αυτό το πάνω από την ομάδα, δεν ανήκει στην ομάδα. Κανένας. Όποιος δεν θέλει. Όποιος θεωρεί ότι κάνει χάρη. Όποιος θεωρεί ότι είναι μεγαλύτερος από το οικοδόμημα, από τον οργανισμό ΠΑΟΚ. Όποιος δηλαδή έχει τέτοια συμπεριφορά. Τέλος, φίλε. Δεν υπάρχει. Ούτε καν συζήτηση γίνεται. Το παρακαλυτό είναι και ξινό. Αυτά δεν τα λέμε. Τελείωσε. Γεια σου, Κωστή. Φιλιά. Πάμε παρακάτω. Δεν κάναμε διάλειμμα. Πρέπει να πω χορηγούς δεύτερης ώρας. Πάμε όμως να μην κόψουμε τις γραμμές. Ναι. Καλημέρα σας. Ναι. Πάμε στον μεθ επόμενο. 2310-287-888. Κληρώνουμε σήμερα. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Κληρώνουμε σήμερα ένα υπέροχο τρίμερο στο ξενοδοχείο Θερμές, στο Λουτράκι Αριδέας. Υπέροχο δώρο από τη snowtravel.gr. Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο εκεί από το ξενοδοχείο που μας δίνει αυτό το δώρο. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Δεν ξεχνάτε επίσης ότι στέλνετε τα μηνύματά σας και για μια σακούλα κρέατα. Είναι τα κρέατα ενός μήνα. Να πω, χορηγός δεύτερης ώρας είναι η Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο, η 705-750 τη Λιβεριά, απέναντι από τον Μασούτη στα Ελευθέρια, 16 χρόνια νούμερο 1. Δεν υπάρχει τέτοια παντσέτα πουθενά. Φυσικά Τέντα Home, Γιώργος και Γιάννης Κατουρτζίδης, μπαμπάς και ιός, 35 χρόνια εμπειρία, με τέντα, πέργολα και αντιενεμική ζελατίνα,
Καλαμαριά, Πολύχνη, Χαλκιδική, 4-30-0-11. Και φυσικά, Καλόε, νούμερο 1 εταιρεία που έμεθε στον Έλληνα την φυσική αλόη. Πόσιμη αλόη, 23-12-200-500, 44-90 τα 2 λίτρα φυσικής αλόης, 44-90 επίσης τα 2 λίτρα μαστίχα χείου, αλόης μαστίχα χείου, για φουσκώματα, για καούρες, για γαστροϊσοφαγική παλινδρόμηση, για έλκος 12 δακτύλου και 20 ευρώ δώρα. Στο 23-12-200-500 έρχονται στο σπίτι σας χωρίς επιπρόσθετη επιβάρυνση για τα μεταφορικά. Νούμερο 1 εταιρεία, η Καλόε. Μπείτε και στο καλόε.gr να δείτε περισσότερα. Καλημέρα σας, ναι. Κάερε στα περμητήδων δεδοτάσκες στο πληκατόριο. Έτσι, πού σημαίνει. Επιτρέπεται να πέσεις, επιβάλλεται να σηκωθείς. Νεκροθάφτη, αγόρι μου, έτσι. Φάλα νεκροθάφτη, δεν θα πεθάνουμε ποτέ. Έτσι. Φιλικό παιχνίδι, τελευταία, τον τελευταίο άκουσα. Κάτι λέγανε, τι φιλικό παιχνίδι κάναμε. Ναι, καλά. Δεν κατάλαβα. Δεν είπε ο άνθρωπος. Ας δώσουμε, Κωστή, μην με παρεξηγήσει κανένα από τους επόμενους. Δεν είπε ο άνθρωπος, δεν είπε φιλικό παιχνίδι, ρε, τι φιλικό παιχνίδι. Όχι, εγώ ακούω το δικό μου τώρα, αυτό που αισθάνομαι. Ναι. Θα δώσω συγχαρητήρια τον παίκτη της Ξάνθης που τραυματίσε τον Ελ Κατουρί και ξύπνησε ο άλλος από τον πάγκο και έβαλε τον Μπέλκα στη φυσική του θέση. Έτσι. Και τον Λιμνιό. Εκεί και πήραμε ένα παιχνίδι άνετο που θα παίρναμε άλλα τα Λιβαδιά από όλους Μύρνης και τη Λάρισα. Ας ελπίσουμε να κατάλαβε λέω πράγματα εγώ, και ο ίδιος. Εγώ με την εμπειρία που έχω και βλέπω. Ναι. Τα χάλια μας, γιατί χάσαμε, θα είχαμε 10 βαθμούς μπροστά και δεν θα βλέπα την ΑΕΚ. Ποια την ΑΕΚ ρε παιδιά, τη φετινή την ΑΕΚ, με τόσες υποχρεώσεις και δεν εγερώστε. Και εγώ έχω ομαδάρα, να είναι πάνω από μένα τους βαθμούς. Ναι. Κατάλαβες. Χάσαμε, κλωτσίσαμε ευκαιρίες, δυστυχώς. Έστω τώρα, έστω αργά, έστω τώρα. Και τώρα τρεχάτε ποδαράκια μου, τώρα. Δεν πειράζει, ποτέ δεν είναι αργά. Πάω και είσαι και δεν φοβάσαι κανέναν. Έτσι. Εκεί, τίγκα, ανοίξω, τίγκα η τούμπα. Κάτι άλλο τώρα που θυμάμαι, γιατί δεν προλαβαίνω πάντα και να βγάλω γραμμές, επειδή ξέρεις κάνω γυμναστήριο το πρωί. Λοιπόν, για την Κυριακή, προσέξτε εσείς που είσαστε ξαναμένοι τώρα. Να μην το πω αλλιώς, φορτωμένοι. Προσέξτε, είμαστε υπότροποι. Μην κάνετε καμιά χαμάρα. Θα λέμε συνέχεια, Παύλε μου. Κάθε μέρα θα λέμε, μέχρι την Κυριακή. Κάθε μέρα να το λες, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Κάθε μέρα. Κοντάμε τόσο πολύ αυτή την ομάδα, εμείς ειδικά η δικιά μας η γενιά και όλος ο κόσμος, κανένα δεν θέλω να απορρίψω. Όλος ο κόσμος, άλλους πολύ, άλλους δύο δεν έχει, όλοι πάω και είμαστε. Αλλά εκείνο που με ενδιαφέρει είναι να μην τιμωρείται η ομάδα μου. Όπως μέσα στην Ξάνθη πήραμε βραβείο, οι φίλες μέσα στη Βροχάρα, έτσι θέλω και τώρα την Κυριακή. Έτσι, αγόρι μου, έτσι. Με πάθος, με τρέλα. Ζουμουσού, αδερφέ μου, ζουμουσού. Αυτό να ξέρεις. Ζουμουσού και τα λέμε. Φιλιά. Από κοντά στην αιμοδοσία πια. Γεια σου, Παυλούκο μου. Γεια σου, αγόρι μου, γεια. Πάμε παρακάτω. 23-10-287-888. Δεν κάναμε διάλειμμα στη δεύτερη ώρα. Είστε συντονισμένοι στο Λίμπερο, σε 107,4. Τσάτ στο μικρόφωνο, με κιόση πίσω από την κονσόλα. Μην ξεχνάτε, 16 Δεκεμβρίου με ρωτάτε. Χρήστο μου, με ρωτάς. 16 Δεκεμβρίου είμαστε έξω από τη θύρα 3. Αιμοδοσία, 13η αιμοδοσία αθλητηρίων. Αλλά και όσοι δεν μπορείτε να δώσετε αίμα, ελάτε με μία τσαντούλα, βάλτε μέσα χοντρά χειμερινά ρούχα, να τα δώσουμε εκεί που πρέπει, στο φάρο του κόσμου, να ανακουφίσουμε ανθρώπους που είναι σε ένδια, σε φτώχεια. Έτσι, μην ξεχνάτε. Μόνο ένας με τον άλλον μπορούμε να βοηθήσουμε. Μην περιμένετε από αλλού. Καλημέρα σας. Ναι. Έλα, καλημέρα. Καλώς το. Καλημέρα, ρε φίλε. Καλημέρα, ρε φίλε. Πάω καλά, κέρδισε εσύ τα Σαββατοκύριακα. Είναι αλλιώς. Κάθε όλα τα άλλα σε εμάς, ρε φίλε, δεν μας άμε τίποτα μετά. Όλα είναι διαφορετικά. Τα κρίση και ψάρε, ρε φίλε, ξαναμένος εδώ, φίλε. Ξαναμένος, πώς το είπε. Ήθελε να πει καυλωμένος, αλλά δεν είπε να μην την πει τη λέξη. Αυτό δεν πειράζει, και ξαναμένος, ωραίο είναι. Ωραίο και ξαναμένος. Την Κυριακή ζούμε τώρα, περιμένουμε. Άντε, πώς θα περάσει η εβδομάδα. Έτσι, λοιπόν, όμορφα. Λοιπόν, για ένα πράγμα μόνο σε ένα χωριέ με φιλαράκι, ειλικρινά σου μιλάω. Όταν αγαπάς κάποιον, φίλε. Ναι. Για το Βιερίνια που δεν θα μπορεί να είναι σε αυτό το match, φλαράκι. Ναι, ρε γάμο. Στεναχωριέμαι για το παλικαράκι, γιατί τον αγαπάμε σαν δικό μας παιδί. Ξέρεις γιατί. Τόσο καιρό και αυτός ξαναμένος είναι, γίνεται πρώτο μάτι με κόσμο και δεν θα μπορεί να παίξει. Να σου πω κάτι, Κώστα.
θα ήθελα να είμαι από μία γωνιά, να έχω μία κρυφή κάμερα εκεί που τους είχε όλους στην αρχή στον όρκο, γιατί φαινόταν ποιος μιλάει, κάνει ένα κοντινό η κάμερα. Φαινόταν ότι αυτός έλεγε, κουνούσε το κεφάλι, ήταν δηλαδή, και όταν γύρισε και γυρίσαν τα πρόσωπά τους, φάνηκε, φίλε, ποιος είχε ανέβει το αίμα στο κεφάλι, ποιος είχε την τρέλα. Ήθελα να ήμουν από μια γωνιά, να ακούσω τι τους λέει ο Αντελίνο. Και επειδή το περιμένει χρόνια αυτό το μάτς, φίλε, ερχόταν ακόμα παίκτη σε άλλη ομάδα ήταν και ερχόταν να χαρεί την Τούμπα. Θα ήθελα να μπει με τον Περιβραχιώνιο στον μπράτσο, εκεί πρέπει να είναι, σε αυτό το μπράτσο. Και παικτική και αποζητή ψυχολογική και τώρα για όλη την ομάδα είναι πολύ, πολύ κρίμα για αυτό το πράγμα. Δεν θα είναι, δεν πειράζει. Ας παίξουν οι υπόλοιποι και γι' αυτό, ναι. Και για όλους εμάς. Λοιπόν, και κάτι ακόμα, φίλε, γιατί το ακούω, το λες. Δεν θέλω Μπέρκ να έρθει ούτε για πλάκα, φίλε. Λάθος. Ούτε για πλάκα. Αυτό το κοπρόσκυλο να μην έρθει ποτέ στην Τούμπα, φίλε. Σε λάθος, φίλε. Όχι, φίλε, αλλά και έτσι πως έχει φερθεί στον ΠΑΟΚ, φίλε. Άσο, εγώ θα ξεχάσω πως έπαιζε, φίλε, και τι αγωνίδια και τι μπουνίδια και με τι μίσος έπαιζε σβάρος στο μάλλον. Μαζί τα λέγαμε. Καταρχήν δεν πρόκειται να έρθει. Να του κοπούνε να μην μπει μες στην Τούμπα. Δεν πρόκειται να έρθει. Ένα είναι αυτό. Δεν πρόκειται. Καταρχήν δεν έχεις, ακόμα και ο Κουλούρης αυτή τη στιγμή είναι καλύτερος. Εγώ πιστεύω ότι ο Κουλούρης είναι για αλλαγή, δεν είναι για βασικός, έτσι. Δεν πρόκειται... Είναι καλύτερος από τον άλλο τον πεθαμένο. Δεν πρόκειται να έρθει. Αλλά και πρόσεξε. Εδώ ξέρεις πολύ καλά, πρώτος έλεγα ότι παίζει με αγκώνες, ότι είναι βρώμικος, ναι. Ήταν και σπουδαίος παίκτης, φίλε. Τέλος. Πριν πόσα χρόνια. Γιατί τώρα, την περσινή χρονιά που έπαιζε στον Παναθηναϊκό και είτε τον έπαιξε ο Βαρέλα μέσα έξω, δεν υπήρχε. Τον είχε σβήσει. Αυτός ο Βαρέλα που δεν μας έκανε. Δεν με χαλάει για αλλαγή του Πρίγκιπης. Όχι, θα μας ούτε για αλλαγή του Πρίγκιπης. Πάρε ένα κοντοπούτανο εκεί, ένα σεστήλωκα, ένα διαολάκι να έχει. Ένα τέτοιο θέλει. Άμπρα, ένα τέτοιο θέλει για να συμπληρώσει, λοιπόν, αυτό που σου λείπει σαν χαρακτηριστικά. Άκυρη μεταγραφή. Και τον Πρίγκιπη. Γράφω άκυρη. Καραγιάννης. Και εκεί στα Εμιρέτα τώρα πήγε, θα έγινε. Ήταν που ήταν βετεράνο. Αν είναι να έρθει όπως ήρθε ο Κώστα, το θυμάσαι τον αμυντικό που πήραμε. Και χειρότερο θα έρθει, βρε. Εδώ την τελευταία χρονιά πέρυσι δεν έπαιζε. Τι έκανε πριν τον Παναθηναϊκό. Μου λέει κάποιο χθε, είδα λέει την Μπέρκ, τη γυναίκα του Μπέρκ, λέει έψαχνε σπίτι. Φίλε, δεν υπάρχει, φίλε, έτσι. Δεν υπάρχει. Αυτή τη στιγμή ξεμίσουμε. Θα πάει την πάρουμε μεταξύ μα. Θέλει να την πάει το κορίτσι. Να την πάω βόλτα. Την πάμε αβόλτα στην τέλεια. Μια... Παρεκτρέπεσαι. Φρόνημα. Να τη δείξω τα μέρη. Ναι, ρε, το ξέρω. Γιατί. Ναι. Έτσι. Και όποιο ο Παουξάκη θέλει να έρθει να με βοηθήσει την ξενάγηση εκεί να μα ευχαριστήσει. Φιλιά! Γεια σου, Κάραγιαν. Γεια σου, Κάραγιαν. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σα. Ναι. Γεια σα. Σε εσάς μιλάμε, μιλήστε μας κι εσείς. Πάμε στον Μέθε, επόμενο. 2310-287-888, ναι. Πέσαν όλοι μαζί. Πάμε στον Μέθε, επόμενο, ναι. Καλημέρα. Καλώς το κορίτσι. Και καλή εβδομάδα. Αλήθειες λες. Γεια σου, ο Καραγιάννης, πώς το λένε, πολύ παρεκτράπη. Η γυναίκα του τον ακούει. Μάλλον όχι, για να μιλάει έτσι. Πριν μιλήσει, κάνει μια αναπάτη στο κινητό να δει. Και βγαίνει. Έτω ένα φιλότιμο και το γέλιο το έχει πολύ πλάκα. Θα είναι κλειστό. Θα το έχει κλειστό η γυναίκα γι' αυτό. Α, όσον αφορά για τον Μπέρκ, έχει απόλυτο δίκιο. Τώρα, εγώ δεν θέλω να πιέσω από εδώ πέρα γιατί κάτι με ενδιαφέρει. Ναι. Διάβασα μια δήλωση του τελευταία εκεί που είναι τώρα, ότι ποιες ήταν οι καλύτερες σου μέρες τα λοιπά στον Παναθηναϊκό και ξέρεις τι είπε. Τι? Όταν κερδίσαμε τον ΠΑΟΚ στο κύπελο. Σοπα, το πανηγύρισα όσο δεν λέγεται έτσι, και ποτέ μου δεν πρόκειται να το ξεχάσω. Μάλιστα. Δεν πρόκειται να έρθει αυτός. Τέλος πάντων, πάω στην ομάδα. Ναι. Κάποιος φίλος είπε ότι ήμασταν και τυχεροί. Τυχερή όχι ότι έπαιξε εξάρτητα. Όχι, που τραυματίστηκε ο Καντουρί. Άκου να σου πω τι γίνεται. Ναι. Ο προπονητής τον κράτησε το Λιμνιό, έτσι. Εγώ σου λέω λοιπόν ότι για καλή μας τύχη, που δεν θέλω ποτέ να τραυματίζεται παίκτης του ΠΑΟΚ, δεν έπαιζε ο Κάμπος. Ναι, σωστό. Διότι αν έπαιζε γιατί ο Κάμπος, δεν θα βάζε το Λιμνιό. Το Λιμνιό αποκλείεται σωστό. Να τον έβλεπες, αγαπημένε μου. Σωστό. Αν πάλι δεν τραυματιζόταν που κακός και εκεί στεναχωρέθηκα, δεν θα έπαιζε ο Πέλκα εκεί που έπαιζε και είδες αμέσως μία αλλαγή. Άλλη. Τελείω έναν άλλον πάω. Άλλη άβρα, παιδί μου. Διαφορετική αλλαγή, επεκτικότητα στο ποδόσφαιρο κτλ. Ναι. Και εν πάση περιπτώσει, ρε Κωστή,
αν αυτό μου το κάνει, δηλαδή λέω ρε παιδί μου, και με τρελάνεις πάλι, γιατί αν πραγματικά είδες τα λάθη σου, είσαι κολλημένος κάπου και πρέπει να τους καταλάβει τελικά ότι δεν κάνεις καλό. Αυτό που λες, Τούλα. Την Κυριακή, δω κάτι πάλι και τρελαθώ να πούμε. Όχι, να σου πω κάτι, πάει να πει ότι είναι ανεπίδετος. Ο Λιμιός Κωστή μου είναι ένα παιδί, δεν τον ήξερα εγώ καθόλου. Τώρα, λοιπόν, τέτοιος, δηλαδή προχθές μιλούσαμε με τα παιδιά, με τη Λιάνα, με το Σωτήρι και με αυτούς, δεν αφήνει τη φάση να του φύγει. Έχει τέτοιο θράσος ποδοσφαιρικό για την ηλικία του που το γουστάρω πάρα πολύ. Ναι. Για μένα αυτό είναι ΠΑΟΚ. Δεν του αφήνει φάση να φύγει. Την κυνηγάει μέχρι τελευταία στιγμή. Έτσι, έχει δηλαδή τέτοιο θράσος που και είναι μικρό παιδί. Και δεν μου βάζει ρε φίλε αυτόν τον παίκτη και μου βάζει τον άλλον γιατί έχει κάποιο όνομα εν πάση περιπτώσει. Γιατί κρίμα. Δηλαδή εχθές κάποιοι παίκτες ήταν πολύ τυχεροί. Πάρα πολύ τυχεροί ήτανε. Σου λέω και πάλι, δεν μου αρέσει να είναι τραυματίες κάποιοι, αλλά αυτό θέλω να το αναγνωρίζει ο προπονητής μας. Δεν μπορεί άλλο να βλέπεις την προπόνηση και άλλο να βλέπω εμείς μέσα στο γήπεδο. Τώρα, όπως το λες, Τούλα. Ελπίζω, Παναγίτσα μου και Χριστούλη μου, να μην το ξανακάνει αυτό. Έμαθε από τα λάθη του. Έμαθε από τα λάθη του. Γιατί τώρα και εμείς πάμε με άλλο ηθικό την Κυριακή να δούμε τον αγώνα. Βέβαια, άλλο τελείως. Πάμε το ηθικό αυτό από τα χθες που είδαμε. Φυσικά. Φυσικά. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε όλους τους φίλους που ήταν εκεί, αυτά τα φοβερά παοκτσάκια, και κάποια στιγμή έρχεται και το Χριστάρα, το στείλαμε μήνυμα, μέσα στη βροχή να μην σταματήσουνε τούμπα, δεν ακούγονταν τίποτα άλλο, μπράβο τους λοιπόν. Αλλά από την αρχή ρε εσύ Κώστα, όταν τους είδα όλους αγκαλιασμένους και είδα, γιατί και άλλη φορά το κάνανε και αγκαλιάστηκαν και μετά μην πω τι κάνανε, και είδα εκείνα το μάτι, λέω σήμερα φίλε ναι, δεν χάρομαι. Τέλος. Δεν χάρομαι σήμερα. Και δεν μπορείς να φανταστείς πόσο το ήθελα να κερδίσουμε, γιατί από το πρωί που σηκώνουμε μπαίνω στο διαδίκτυο και διαβάζω τέρμα ο Σαμπράνο και μετά έχει θέσει αυτό ο Πρίγιοβιτς. Ανοίγω το Λίμπερο γιατί έχω μια κοπέλα που τη συμπαθώ υπερβολικά, ίσως να πολλούς άντρες σας βάζει κάτω, η Ελένη... Η Μπούντου. Με όλη αυτή την εκπομπή ακούω. Η Μπούντου, η Μπούντου. Σαββάτο Κυριακή. Υπέροχη παοξάκι και φοβερό και να κορίτσι. Να βγαίνουν κάτι παοξάκια και να είναι τρελαμένα με το θέμα Σαμπράνου. Δεν ξέρω τι ξέρεις εσύ. Εγώ πάντως ό,τι, δεν μπορώ να καταλάβω ό,τι ένα είπα, πράγμα και είπα πολλά θα περιμένουν να με βρίζουν. Ό,τι ξέρω έτσι, το είπα. Όταν έρχονται κάποιοι παίκτες, έτσι, πώς γίνεται να τους θεοποιούμε και ξαφνικά δεν κάνει ο Σαμπράνου, δεν κάνει καλή ζωή. Τι ο λέμε κάθε φορά, Τούλα. Δώσ' του πάσα, δώσ' του άνθρωπος αυτή τη θέση. Τούλα μου. Προχθές ξέσκησε. Τούλα μου. Πάρε και ο Πρίγιοβιτς δεν κάνει. Τι λέμε κάθε φορά. Ματάκι, χορταράκι. Ναι, τι σου έδειξε λοιπόν ο Πρίγιοβιτς, δεν θεοποιούμε κανέναν όταν, πριν έρθει. Ναι, βρε αγάπη, ο Πρίγιοβιτς σου έδειξε ότι δεν κάνει. Σου είπα εγώ τέτοιο πράγμα. Όχι, γιατί εγώ διαβάζω ότι άλλο τη σειρά είναι το Πρίγιοβιτς. Είπα, δεν υπάρχει περίπτωση, δεν θέλω να φύγει ο Πρίγιοβιτς. Είναι διαφορετικές περιπτώσεις του Πρίγιοβιτς και του Σαμπράνο. Ο ένας δείχνει ότι δεν γουστάρει, δεν θέλει ρε παιδί μου. Δεν ξέρω, εγώ για να μην ειλικρίσω στεναχωρέθηκα. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Εμένα το Σαμπράνο μ' άρεσε, εντάξει, τελευταία όντως έχεις να έχεις δίκιο. Στεναχωρέθηκα πολύ με το Βιερίνια που χτύπησε. Χάρηκα πάρα πολύ με το Μακ που έβαλε τον γκολ. Και όχι μόνο τον γκολ. Όχι μόνο τον γκολ. Αγόρι μου να σπάζει αυτό το κακό, βάλ τον γκολ. Δηλαδή τόσο το χάρηκα ίσως το πολύ και από τον ίδιο που το έβαλε. Όχι μόνο τον γκολ, όλη η συμπεριφορά του. Ξαναλέω πριν φύγει. Πριν φύγει. Πριν φύγει. Εγώ ξεχώρισα το Λιμιό για τους λόγους αυτούς που σου είπα. Πριν φύγεις. Θα κάνω το σταυρουδάκι μου την Κυριακή να πηγώ πραγματικά αυτή την εντεκάδα μέσα στο γήπεδο. Μην το βάλεις πάλι. Φιλιά, Τούλα. Φιλάκια. Για τον Πρίγιοβιτς είπα. Δεν θέλω σε καμία περίπτωση να φύγει αυτός ο παίκτης. Δεν θέλω να φύγει, ρε παιδί μου. Δεν είναι οι ίδιες περιπτώσεις τώρα ούτε με τον Λεόβατς ούτε με τον Σαμπράνο. Μην τα βάζουμε όλα παιδιά σε ένα κουτί. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Ναι, καλημέρα σας. Γεια σας. 2310-287-888. Μάλλον πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Δεν κάναμε. Μόνο κοπανιά το έχουμε πάει από τις 8.30. Να σας θυμίσω για ψήξη, για θέρμανση. Κλιμάρτ γραβιάς 67-917-646. Κλιματισμός Daikin, αντλίες θερμότητες, κεντρικά συστήματα VRV, λέβητες αερίου. Ο Κιωσές Κωνσταντίνος, νούμερο 1 στον κλιματισμό, έχει τοποθετήσει και στα Lidl και στο One Salonica κλιματισμούς. Νούμερο 1, πρώτος, 9-17-6-46. Φυσικά και πρέπει να μείνει ο Πρίγιοβιτς, φυσικά και πρέπει να τροφοδοτείτε. Δεν είναι η ίδια περίπτωση με του Λέοβατς που λέει δεν μπορώ. Ούτε με το Σαμπράνο που δείχνει ότι το παράτησε και ότι ποτέ δεν κατάλαβε ότι δείτε μια ευκαιρία να σώσει την καριέρα του.
Δεν είναι ίδιες περιπτώσεις. Εννοείται. Εμένα μου αρέσει ο εγωισμός που βγάζει ο Πρίγιοβιτς. 100%. Ούτε είχαμε τέτοιο παίχτη, ούτε έχουμε τέτοιο παίχτη. Και άλλο, το ότι πενεύουμε τον Κουλούρη δεν σημαίνει ότι πρέπει να φύγει ο Πρίγιοβιτς. Εννοείται, ρε παιδιά. Εννοείται. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε! Έτσι, 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 έτσι. Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε, Σουλουμουντρούχουμ και Καραπιπερίμ. Ελάτε, ελάτε στην παρέα μας. Ζούμου σου λέμε, ζούμε τις μεγάλες στιγμές. Μία τέτοια στιγμή θα είναι το πρωί της 16ης Δεκεμβρίου. Είμαστε έξω από τη θύρα 3, μαζεύουμε ρούχα και αίμα. Εμοδοσία, 13η εμοδοσία. Να ξεχάσουν οι Βρυξέλλες της Μαλαμπίπ για κατάργηση του γύρου, θα γίνει επανάσταση. Κάτω τα χέρια από τον Γυράκο, ρε. Κάτω τα χέρια, αυτό σας πείραξε. Άλλα πράγματα είναι μας χαλάνε την υγεία, ρε. Οι τρόικες, τα μνημόνια, οι περικοπές, αυτά. Αυτά μας χαλάνε. Ο Γυράκος θα μας χαλάσει την υγεία. Όταν τον τρως με μέτρο το γύρο, σε παρακαλώ πολύ. Δεν υπάρχει αυτό. Πάμε να ανοίξουμε γραμμούλες. Υπενθυμίζουμε ότι κληρώνουμε σήμερα ένα υπέροχο τριήμερο στο Πόζαρ, στο Λουτράκι Αριδέας, στο ξενοδοχείο Θερμές. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Δεν πληρώνετε τίποτα, είναι δωρεάν η διαμονή, έτσι. Και βέβαια μια σακουλάρα κρέατα από το Ακροπολίο Μιχάλης, στον Εύωσμο Μενελάου 29, εκλεκτά κρέατα, αδερφέ μου. Στο είχα πει το σκορ, δεν στο είχα πει. Αλλά πού να το αποδείξει τώρα, στο είχα πει το σκορ. Πάμε, γραμμούλες, καλημέρα σας, ζούμου σου λέμε, παρακαλώ, ναι. Ναι, παρακαλώ. Ου, κύριε Τσουκνίδα. Ναι. Για ποιο λόγο ακούγονται και βγαίνουν όλα αυτά για Πρίγιο, Ζαμπράλο και τα λοιπά. Δεν είναι οι ίδιοι λόγοι. Όχι, Κωστή, αλλά ένας είναι ο μοναδικός λόγος που προσπαθούν να τα ενώσουν, να ενώσουν και τον Ζαμπράλο και τον Πρίγιοβιτς, να βγάλουν ότι δεν κάνουν για τον ΠΑΟΚ ή τέλος πάντων ότι δεν αγωνίζονται σωστά για τον ΠΑΟΚ, ναι, για να προσπαθήσουν να κάνουν κακό από μέσα, κατάλαβες. Αφού έτσι κι αλλιώς δεν μπορούν να κάνουν κάτι άλλο πλέον, προσπαθούν να κάνουν αυτό το πράγμα. Ναι, δεν είναι οι ίδιες περιπτώσεις. Το ξαναλέω, παιδιά, γιατί τσενώσαμε. Δηλαδή, βάλαμε σε μία ευθεία το Λέοβατ, το Σαμπράνο και τον Πρίγιοβιτς. Κωστή, όχι, ο Λέοβατ. Okay. Είναι... Ο Λέοβατς δεν κάνει, εντάξει. Είναι δηλαδή, τρεις. Και στο κάτω-κάτω δεν βλέπουμε τέτοιο παιχνίδι. Ο Λέοβατς μόνος του είπε δεν μπορώ. Εκτός ότι έκανε κολοτούμπα μετά και είπε ότι είναι ηλίθιο, αυτό δεν ισχύει και έτσι. Δηλαδή το πήρε πίσω. Όχι, τέτοιο παιχνίδι δεν θέλουμε. Ο Σαμπράνο είναι κατώτερος των περιστάσεων και των χρημάτων που είναι να δοθούν. Είναι δανεικός. Και ο Πρίγιοβιτς έχει προσφέρει ήδη και θέλω να προσφέρει κι άλλα. Μην τα βάζουμε όλα σε ένα πανέρι. Προχτές σου είπα κάτι για τον προπονητή και σου λέω ότι εάν υπήρχε άλλος προπονητής, θα μου πεις τι να τον κάνεις. Είναι δεύτερος, τέλος πάντων προσπαθούμε να δούμε τι θα γίνει. Ναι. Αλλά ίσως ο Ζαμπράνο να μην έχει βρει ακόμα τα ποτήματα που θα περίμενε κανένας. Αλλά δεν μπορούμε να περιμένουμε να δούμε πότε θα παίξει κι αυτός. Ναι. Εγώ θέλω, άκουσε με, Τσουκνίδα μου, τι είναι πολύ σημαντικό. Επειδή συζητάμε κάθε μέρα. Ναι. Σημαντικό είναι, φίλε, ασχέτως εθνικότητας, συμβολέου, μάνατζερ, καταγωγής, οτιδήποτε. Εμένα με ενδιαφέρει να παίζουν οι καλύτεροι. Ελπίζω να το κατάλαβε έστω από σπόντα τώρα και ο Λουτσέσκου ή να το κατάλαβε την ίστατη στιγμή ότι πρέπει να βάζει αυτούς που πραγματικά θα λιώνουν μέσα στο γήπεδο. Ο Λιμνιός, έτσι, ο Λιμνιός είναι μια ξεκάθαρη περίπτωση. Εγώ λέω ότι και ο Δελιγιαννίδης, αν του δοθεί ευκαιρία, θα κάνει το έστω ίδιο. Κωστή, να σου πω κάτι. Έστω και αν ο Ζαμπράνο το καταλάβει, αν δεν τελειώσει πραγματικά, δηλαδή τέρμα, το είπανε τέρμα, δηλαδή ό,τι και να γίνει, αν του δώσει ευκαιρία και παίξει και το έχει καταλάβει, επειδή είναι καλός παίκτης. Γι' αυτό, εκτός αν φέρουν κάποιον αντίστοιχο καλό παίκτη στον ΠΑΟΚ. Ναι. Κοίταξε, αν φύγει, ο Ζαμπράνο καταρχήν το ξαναλέω γιατί υπάρχει μια σημαντική διαφορά. Είναι δανεικός. Ο Πρίγιοβιτς, ναι, ο Πρίγιοβιτς δεν είναι δανεικός. Δόθηκαν πάρα πολλά χρήματα για να αποκτηθεί. Γι' αυτό λέω ότι μην τους βάζουμε στην ίδια περίπτωση. Και ο Σαμπράνο δεν έχει προσφέρει τίποτα στον ΠΑΟΚ. Και κάτι ακόμα. Ναι. Για όσους ακούω που λένε για τον Μπέρκ, όχι. Εγώ τον θέλω τον Μπέρκ. Μπορεί να έρθει. Και εγώ τον θέλω, φίλε. Διαφώνησα με τον Κάραγκη. Ναι, δεν θέλω όμως να φύγει. Δεν θέλω όμως να φύγει. Δεν με ενδιαφέρει καν. Με νοιάζει ότι άλλο θα έρθει να σκυλιάσει και να παίξει. Αν δεν παίζει. Δηλαδή τόσους παίκτες που έχεις πάρει, που ήταν επιδοκιμή, τουλάχιστον ένα παίκτη που ξέρεις τι μπορεί να προσφέρει. Αρκεί να είναι στην κατάσταση που πρέπει. Αν ισχύει αυτό για Μπέρκ. Αν ισχύει. Δεν νομίζω ότι οι Άραβες είναι πρώτη ομάδα που πήγε ο Μπέρκ εκεί. Έβαλε δύο γκολ προχθές. Είναι πρώτη. Οι Άραβες που τομοσχοπλήρωσαν στο Βάζελο είναι κορόιδα να τον αφήσουν να φύγει. Δεν νομίζω.
Εκτός και αν παίξει ρόλο πάλι η γυναίκα, η γυναίκα που κατευθύνει τα πάντα, φίλε, και σέρνει και στόλους, καράβια, τριήρης και υπεροκιάνη. Έναν αντίστοιχο παίχτη, αν μπορεί να φέρει. Σωστό. Αν δεν φέρει αυτό, αλλά εγώ το είπα απλά, επειδή μερικοί βγαίνουν και λένε όχι να μην το φέρει και τέτοια, τι είναι αυτό που έλεγε για τον ΠΑΟΚ. Παιδιά, δεν με νοιάζουν. Εμένα με νοιάζει να φέρει παίχτη που να βάλει τουλάχιστον 10 γκολ μέχρι το τέλος της περίοδου, κατάλαβες. Ακριβώς. Αυτό. Έγινε τσουκρίδα. Για εμάς που θα πάμε την Κυριακή, να είμαστε ήρεμοι, χωρίς τίποτα, γιατί... Να χαρούμε τη γιορτή. Να χαρούμε τη γιορτή. Πριν το Πάσχα. Τελευταία φορά που ήταν γεμάτη τούμπα είχαμε δραχμή. Αυτό μόνο σκεφτείτε. Πόσο πολύ μα... Αιώνες πέρασαν. Αιώνες. Bye. Πάμε παρακάτω. Μην ξαναπάθουμε τα ίδια. Μας περιμένουν στη γωνία. Όποιος πάει την Κυριακή, με όσο πάθος, όσο τρέλα έχει να βγάλει, να κρεμάσει το λαρίκι του, μπορεί να κάνει τις φωνητικές του χορδές άρπα και να τις κρεμάσει πάνω στα κάγκελα. Καλώς. Όμως το παραμικρό δεν πρέπει να συμβεί. Μας περιμένουν στη γωνία έτοιμους. Μας περίμεναν και στην Ξάνθη. Μπράβο στα παιδιά που χόρευαν μέσα στη βροχή. 2.500 τρελοί. Άφησαν τα σπίτια τους Σαββατιάτικα. Έκαναν τη διαδρομή. Πήγαν εκεί. Άφησαν τα ωραία τους λεφτά στην πόλη της Ξάνθης. Να το πούμε αυτό. Πλήρωσαν ένα καπελωμένο εισιτήριο και πάλι. Και ήταν εκεί, δίπλα. Και πίστεψαν στην ομάδα και η ομάδα το ανταπέδωσε. Από τις λίγες φορές φέτος που βγάλαν τέτοια αυταπάρνηση. Αυτό σας ζητάμε κάθε αγωνιστική. Παίξτε όπως την Ξάνθη, με τρέλα. Πέστε πάνω στην μπάλα με πάθος. Αυτό και όλα θα πάνε καλά, μην φοβάστε τίποτα. Πάω και είμαστε. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Καλώς το παιδί. Για να τσοχνίδα, μπαίνα μολόχα. Ωχ, καλώς το παιδί, ρε. Τι είχα. Καλά, τι φτιάνεις. Όλα καλά. Έλα, ντόκτορ. Σε ακούω, σε ακούω. Κι εγώ σε ακούω. Χαίρομαι που ακουγόμαστε. Όταν βγαίνει... Σταματάρε. Όταν βγαίνει ο προπονητής και λέει σήμερα δεν είχαμε τύχη. Ναι. Το λέει από αυτό το πράγμα. Ότι προχθές είχαμε τύχη. Ναι. Τραυματίστηκε ο Ελκατουρί. Ναι. Και άλλαξε όλη η ομάδα και πετούσαμε. Φωνάζουμε τόσο καιρό. Επειδή ακούς κάθε μέρα και λέμε, βγάλτε τον Ελκαντουρί. Μπορεί να είναι σπουδαίος παίχτης. Έχει τρομερό βιογραφικό, φίλε, παρουσία στην Ιταλία. Εδώ όμως ακόμα δεν έχει δείξει πράγματα. Προστάτεψε τον. Βάλ τον Μπέλκα που εκεί είναι η θέση του στον άξονα. Και πάθανε και κλάση. Ναι, βρε αγόρι μου. Εντάξει, ο άνθρωπος, εντάξει, κανένας δεν λέει ότι δεν προσπαθούν ή δεν μοχθούν για την ομάδα. Δεν είναι αδιάφορος. Αλλά ναι, δεν είναι ακόμα αυτό που πρέπει. Έτσι. Αυτό πάθαν και φλάσσι όπως και πάτησε και Βερίνια. Ακριβώς. Από την υπερπροσπάθεια. Που ήρθαν και τους έβαλε να μπουν μέσα να παίζουν. Κατευθείαν. Εντάξει. Η Βερίνια την έβαζε, δεν την έβαζε συνέχεια. Αλλά το έβαλε κάποιο ρίτο και είχε μόνιμο φλάσσι. Συνέχεια. Συνέχεια. Όπως και τον Κάμπος. Συνέχεια. Δύο φορές σταματήσει ο Κάμπος και βλέπουμε να παίζουν μπάλα. Εντάξει. Αυτοί που μπαίνουν αρπάζουν την ευκαιρία. Και ο Πασχαλάκης ήταν εξαιρετικός. Ο Πασχαλάκης τίποτα με το Ρέι. Κανένα θέμα. Ούτε μας κρέμασε πουθενά. Αλλά θέλω από το τέρμα να μου δίνει βαθμούς. Έκανε τρομερό παιχνίδι ο Πασχαλάκης. Τρομερό. Ένιωθε ότι δεν θα φάει ποτέ γκολ. Να σου το πω έτσι. Ναι. Και για τον πέναλτι όμως του δεν τα κάνει τίποτα. Γιατί με το λιμνιό που το έφαγε και η κάρτα. Ναι. Εντάξει. Οκ. Τέσπα. Εγώ να σου πω κάτι. Βλέπουμε αν ένας διαιτητής. Θέλω να γκρινιάζουμε για τη διαιτησία όταν πραγματικά ο διαιτητής μπαίνει για να βλάψει. Δεν θέλω να είμαστε γραφικοί. Όταν μπαίνει για να παίξει ο διαιτητής, ναι, και το μαρκάρισμα στον Βιερίνη έπρεπε να τιμωρηθεί και πέναλτι υπήρχε, αλλά μου δείχνει την αίσθηση ότι μπαίνει για να παίξει αυτό που βλέπει. Προσπαθεί να το παίξει. Αυτό προσπαθεί. Προσπαθεί. Εντάξει. Πήγε πάλι σε έδρα. Ήδη 2-0, πήγε σε έδρα. Πήγε πάλι σε έδρα. Αλλά έχουμε δει τέτοια έσχη τα προηγούμενα χρόνια που βλέπουμε τώρα διαιτησίες που οκ και λέμε εντάξει ρε παιδί μου, το μη γύρον βέλτιστον. Θα φτάσουμε και σε ένα σημείο. Το φανερό, ας πούμε, κρύφτηκε. Δεν φαίνεται τώρα. Έγινε. Να σε καλά. Δεν είναι πέναλτι και να το δίνει. Γεια σου, ντόκτορ. Γεια σου, ντόκτορ. Καλημέρα. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα, Κωνσταντίνε. Καλώς το φιλάρετο. Ξέρεις ότι ήταν το εντυπωσιακό να έχεις αέρα δυνατό, να έχεις δυνατή βροχή, ναι, να έχεις δυνατό παιχνίδι, αντιπάλους που παίζανε δυνατά, ναι, και όλα αυτά να μην επηρεάζουν το παιχνίδι σου. Βέβαια. Αυτό δείχνει πολύ απλά ότι όταν θέλεις, όταν είσαι αποφασισμένος δηλαδή,
γιατί αυτό έδειξαν. Έτσι. Έδειξαν αποφασιστικότητα και οι 11. Και αυτή την αποφασιστικότητα την έδειξαν για πρώτη φορά. Ήταν πραγματικά εκτός κάτι που δεν είχε ξαναγίνει. Αυτό. Αυτό να το συνεχίσουν τώρα, να μην είναι μία φωτοβολίδα. Αυτό δείχνει λοιπόν ότι η ομάδα έχει αρχίσει και μπαίνει μέσα σε ένα καλό κλίμα. Το κλίμα δημιουργείται μέσα από τις κινήσεις του προπονητή. Όταν λοιπόν ο προπονητής κάνει κάποιες κινήσεις, δεν με ενδιαφέρει αν λέγεται Ζαπράνο, δεν με ενδιαφέρει αν λέγεται όπως λέγεται, αν είναι πολύ καλός, πολύ άσχημος, με ενδιαφέρει να μπορεί να φτιαχτεί ένα σωστό κλίμα. Σωστό. Και να βάζει τον ΠΑΟΚ, την ομάδα, κάτω από τον εγωισμό του, κάτω από το εγώ του, όποιος και αν είναι αυτός, όσο μεγάλος και αν είναι. Έτσι. Και ξέρεις, αυτή τη στιγμή, σε αυτό το παιχνίδι, φάνηκε και η δουλειά που γίνεται. Γίνεται πολλή δουλειά για να μπορούν να βρίσκονται και να είναι ουσιαστικά κατακτητικό το ποδόσφαιρό τους. Ναι. Δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα. Δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα οι αντίπαλοι. Και αυτό που είπες πριν, και μένα θα μ' άρεσε. Να δω στην άμυνα Δελιγιανίδη Μάτος. Να δω Βαρέλα αναγκαστικά τώρα μαζί θα με Κρέσπο. Πραγματικά είναι μια τετράδα που θα μπορούσε να έχει πολύ καλή απόδοση στην ταχύτητα. Να σου πω κάτι. Μπορεί να βάλει τώρα τον Κρέσπο αριστερά και τον Μαλεζά στόπερ. Προτιμώ όμως, δεν έχω τίποτα ούτε με τον Μαλεζά, εννοείται, τον υπεραγαπώ τον Μαλεζά. Βεβαίως. Γιατί είναι πρώτος τρέχει στα πανηγύρια, είναι καθοριστικός στα αποδυτήρια. Όποτε χρειάστηκε είναι αξιοπρεπέστατος. Μου δείχνει ότι πραγματικά πονάει το σύλλογο. Λοιπόν, θέλω όμως να πω το εξής. Προτιμώ να δω αριστερά τον Δελιγιανίδη, γιατί έχω μία αίσθηση ότι όπως άρπαξε την ευκαιρία του Λιμνιός, όπως την άρπαξε ο Πασχαλάκης, έτσι δεν την αρπάξει ο Δελιγιανίδης. Εγώ τον προχώρησα ακόμα περισσότερο και είπα ότι θα ήθελα να μην χαθεί και ο παίκτης Κωνσταντινίδης, που προπονείται μόνος του. Που έκανε λάθος μεγάλο και απόπειμα, αλλά εντάξει, αυτά είναι άλλοι αποφασίζουν, εμείς την άποψή μας λέμε. Μέσα στην πορεία του χρόνου όλοι οι παίκτες έχουν τη δυνατότητα να φανούν. Και καλό είναι αυτό να το καταλάβουν όλοι. Να έχουν την υπομονή, να περιμένουν να πάρουν την ευκαιρία, αλλά και να υπάρχει και ένας ανταγωνισμός. Δεν γίνεται αλλιώς. Και εμένα ο Πασχαλάκης πραγματικά μου έδειξε πλέον ότι είναι ανταγωνιστικός με το Ρέι. Και μακάρι να συνεχιστεί αυτό το πράγμα, να έχουμε τουλάχιστον... Έτσι παίζουν οι ομάδες που θέλουν να κάνουν τον αθλητισμό. Χωρίς, επίτρεψέ μου, χωρίς να έχουμε κάποιο κραυγαλαίο παράπονο από το Ρέι. Δηλαδή ο Ρέι δεν μας κρέμασε, δεν έκανε το μεγάλο λάθος. Φάνηκε όμως τον τελευταίο καιρό ότι είναι λίγο πιο, να πω, ντεφορμέ, να πω χαλαρός, να πω ότι έχει φυσυχάσει. Δεν ήταν σε καλό φεγγάρι. Θέλω από το τέρμα, δεν είναι ανάγκη το τέρμα να κάνει μόνο το κραυγαλαίο λάθος. Θέλω όμως να μου δίνει και βαθμούς. Δηλαδή, να νιώθω πίσω ότι δεν το τρως με τίποτα, ρε παιδί μου. Θα το βγάλεις το δύσκολο. Ωραίοι, δεν ξέρω, ο Πασχαλάκης είναι κυρίαρχος της μικρής περιοχής. Στη μικρή περιοχή δεν επέτρεπε ούτε σε επιθετικό, αλλά ούτε και σε αμυντικό. Και έξυπνα, χθες με μπουνιές, είδες. Αυτή είναι και η ασφάλεια. Αλλά και το τελευταίο, ο Βαρέλα χρειάστηκε πολύ χρόνο για να φτάσει να είναι αυτός που είναι σήμερα, γιατί πραγματικά ήταν... Σωστό. Φέτος είναι καμία σχέση με πέρσι. Δεν ξέρω αν έπαιξε ρόλο που συνυπήρξε με τον Σαμπράνο, που ανέβηκε ο ανταγωνισμός, που ένιωσε ότι πλέον η ομάδα τον εμπιστεύεται. Φέτος είναι ένας άλλος Βαρέλα. Πέρσι, λοιπόν το χρόνο προσαρμογής θα χρειαστεί πάντα σε παίκτες που είναι δικοί μας να δίνουμε την ευκαιρία να τους έχουμε και να περιμένουμε λιγάκι, γιατί δεν μπορεί να έχουν το αποτέλεσμα όλοι με τον ίδιο τρόπο. Σωστό. Κάποιοι χρειάζονται χρόνο. Σωστή. Καλή σου μέρα. Καλημέρα. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Για τους παίκτες τους αγορασμένους, ο δανεικός που έρχεται και μάλιστα έρχεται από μια ψιλοαπραξία, πρέπει να αποδείξει ότι εκτιμά το γεγονός ότι η ομάδα πλήρωσε ένα κάρο λεφτά και τη βάζει ρήτρες για να τον αποκτήσει. Δείξε μου πράγματα. Μπες με αυταπάνηση. Μην με κρεμάς. Μην κάνεις λάθη. Μην δείχνεις βαριεστημένος. Μην δείχνεις δυσαρέσκεια που δεν παίζει με άσχημο τρόπο. Δηλαδή, δείξε πράγματα αυτό. Ναι, καλημέρα σας. Ναι. Πάμε στο μεθ επόμενο. 2310-287-888. Δύο γραμμούλες ακόμα γιατί πρέπει να κάνουμε και τις κληρώσεις. Για λίγο ακόμα προλαβαίνετε να στείλετε FM και ενώ το μήνυμα στο 54526 κληρώνουμε ένα τριήμερο στις Θερμές. Πετρόκτη στο υπέροχο ξενοδοχείο ατμοσφαιρικό. Στο Λουτράκι, στο Πόζαρ.
δύο διανυκτερεύσεις και μια σακούλα κρέατα από το Ακροπολίο Μιχάλης. Παρακαλώ. Ναι. Γεια σας. Σε εσάς μιλάμε. Πάμε στον μεθ επόμενο. Πες, ναι. Πέσαν όλοι μαζί. Άστο, άστο. Δεν προλαβαίνουμε έτσι κι αλλιώς. Δεν προλαβαίνουμε. Εδώ είμαστε. Μην ξεχνάτε ότι στις 16 Δεκεμβρίου είναι η αιμοδοσία μας. Έτσι, αγόρι μου, βάλε. Και έχουμε και συλλογή ρούχων για το Φάρο του Κόσμου. Θα σας πω πολλά περισσότερα για τον Φάρο του Κόσμου και για το τι δουλειά γίνεται εκεί. Έψαξα πάρα πολύ. Θέλω ό,τι δίνεται να πηγαίνει εκεί που πρέπει. Έτσι κάνουμε πράγματα. Όλες τις φορές, ό,τι πράγματα μαζεύουμε, είτε είναι παιχνίδια, είτε είναι φάρμακα, είτε είναι ρούχα, οτιδήποτε. Οτιδήποτε. Ζουμουσού λέμε. Αυτό είναι ζουμουσού. Αυθεντικό και ατόφιο. Λοιπόν, θέλω να μου πεις. Αδερφέ μου, ναι, ο Βιερίνια, δεν το είπα αυτό, ο Παναγιώτη μου, ο Βιερίνια έχει θλάσει και ο Βιερίνια. Είναι όμως ελαφράς μορφής, ένα δεκαήμερο θα μείνει έξω. Λοιπόν, τι έγινε με τον Λέοβατς, το είπαμε. Ο Λέοβατς βγήκε ο προπονητής του και είπε ότι τον έπιασε και του είπε, έχω πίεση, δεν μπορώ κτλ. Εντάξει, και βγήκε μετά σε κροατικό μέσο και είπε, είναι ηλίθιο αυτό και δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Λοιπόν, δεν πιστεύω τον Λέοβατς. Και φυσικά δεν θα κλάψει κανένας άμα θα φύγει ο Λέοβατς. Απλά πληρώθηκε 1,2. Μην χάσουμε το τεφαρίκι. Μην χάσουμε το τεφαρίκι. Ο Τσίκος μου είπε, ο Χρήστος, ο Πασχαλάκης ρε Κωστή έχει φάτσα ΠΑΟΚ. Ο Πασχαλάκης, όντως σαν φάτσα, έχει φάτσα ΠΑΟΚ. Και ο Χακόμπο είχε φάτσα ΠΑΟΚ. Σωστό, σωστό, σωστό. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε τις κληρώσεις μας. Δώσε μου λίγο, Χριστάρα μου, δύο νούμερα από το ένα. Μέχρι, κάτσε να δω λίγο, το μαραφέτη. Σε δω που σε λαχταρώ. Έχουμε πολύ πράγμα, κάτσε να δω. Λοιπόν, από το 1 μέχρι το 89 θέλω να μου δώσεις δύο νούμερα. Το 1 για να δώσω το τρίμερο. Το 6, 16, το 16. Και ένα ακόμα για τα κρέατα. Το 52 είσαι πολύ δυνατός, φίλε. Θέλγεις. Θέλγεις, μαγεύεις, εντυπωσιάζεις. Λοιπόν. Τα κρέατα πάνε στο Στέργιο Πιπερίδη. Σε 542 το νούμερό του. Στέργιος Πιπερίδης. Θα πας να πάρεις τα κρέατά σου από το Ακροπολίο Μιχάλη στον Εύοσμο Μενελάου 29. Και το διημεράκι, το τριημεράκι πηγαίνει στον Ιστίν. Βάλε με για το τρίμερο ο 124. Δεν μας στέλνει επίθετο. Θα σε πάρουμε τηλέφωνο, φίλε. 6977-124. Καλημέρα στον Δόκτωρ Βαγγέλη. Καλημέρα στον Καρπενή, στον Θανάση. Καλημέρα στον Μπουλουτζίδη, το Χαράλαμπο. Άντε ρε Κωστάκη, εδώ στο κρεατάκι, λέω Ανδραδάκης ο Κυριάκος. Ο Πάνος ο Μαστακούρης, μαζεύω ρούχα και αίμα για 16-12. Γεια σου! Καλημέρα στη Μανολάκη την Ελένη. Λοιπόν, καλημέρα Κωστή, επιτέλους διπλό. Ψάχνω να βρω πού να δω ξανά το μάτς, μόνο και μόνο για το Λιμνιό. Δεν έχω Νόβα. Τις φάσεις, φίλε, θα δεις τώρα. Μόνο το μάτς ολόκληρο δεν ξέρω. Μπες στη Νόβα. Καλημέρα και καυλή εβδομάδα. Κρέα στις θερμές. Χωρίς τον ΠΑΟΚ η ζωή δεν έχει νόημα. Όχι βία. Καλημέρα στον Γιώργο τον Μαντά. Στον Ανδρεατάκη τον Κυριάκο. Τι ωραία να κερδίζει η ομάδα και να είμαστε, λέει Αμπαλαέα. Καλημέρα Ταλιμπάν. Κυριακή κοντή. Λένε. Βάλε για τις θερμές. Λέει ο Ξανθόπουλος. Καλημέρα. Τα γκολ μπαίνουν. Τα καλύτερα γκολ. Το Κασατόρο. Περίμενε που είσαι. Γύρισε σελίδα. Καλημέρα Τσάτσα από Good Village. Γεια σου Κυριακούδη Γιώργο. Γεια σου Λέφα Χρήστο. Καλή εβδομάδα. Γεια σου Καρπενή Θανάση. Γεια σου Καρπάτη Στέργιο. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Καλημέρα Κωστή, πες κάτι για τον Ηρακλή, λέει ο Τσεμπερλίδης ο Νίκος. Σταμάτησε το σερί σου. Αλλά έχεις παράπονα από τη διαιτησία στο Λαγκαδά. Θεωρώ ότι είναι έντιμοι άνθρωποι που είναι εκεί τώρα και τα βγάζουν όλα στο φως, αδερφέ. Αυτό. Δεν είναι το φόρτε μου ο Ηρακλής. Αυτό ξέρω. Ότι οι άνθρωποι που είναι εκεί τώρα, Λάκης Παπαϊάννου και το υπόλοιπο επιτελείο, είναι πεντακάθαροι. Να ξέρεις, και πρέπει να στηρίξετε με διαρκείας τώρα που είναι δύσκολα για τον Ηρακλή. Οπωσδήποτε. Καλημέρα στον Αφεντούλη τον Γιώργο, γεια σου Πετρίδη Σάκη, γεια σου Ρενάτα Σαλταφερίδη, γεια σου Μανολάκη Ελένη. Καλημέρα Ζουμουσάκια, κανένα τραυματισμό είχαμε σήμερα, βάλαμε για κρεατάκι και θερμές να κάνω μπάρμπεκιου στα λουτρά βλέποντας την Παοκάρα, λέει ο Ξανθόπουλος.
Καλημέρα στον Κουρτίδη τον Δημήτρη. Γεια σου Έρη Καραγιάννη, τα δώρα σου Κωστή τα σπάνε, είσαι άρχοντας φίλε. Γεια σου αγοράκι μου. Να σε καλά. Λοιπόν, ο Κώστο Γλογιάννης, καλημέρα φίλε, καλημέρα στην παρέα μας, καλή εβδομάδα να έχουμε, χρόνια πολλά στο πυροβολικό μαζού μου σου λέμε και όλα τα καίμε. Βέβαια, πυροβολικό υπηρετήσαμε με αυταπάνες 18 μήνες. Γεια σου Ηλία Ντόκο, βάλεμε μόνο για το κρέας, γιορτές μόνο στο σπίτι, άντε παοκάρα τρελανέ μας. Καλημέρα Κωστή, τέλεια τα δώρα όπως πάντες υπέροχος, που τη βρίσκει αυτή την ενέργεια λέει η Μαρία πρωί πρωί. Να σε καλά Μαρία μου, γεια σου Στάθη Διοδοσιάδη, καλημέρα. Καλός ο ΠΑΟΚ, αλλά και η ΑΕΚ φοβίζει. Δεν με φοβίζει η ΑΕΚ, αδερφέ. Απλά η ΑΕΚ έχει, εκμεταλλεύεται στο έπακρο τις ευκαιρίες που της δώσαμε. Τα δώρα. Ο Φιλιππίδης, ο Φίλιππος, Θερμές, Λουτράτη, καλή εβδομάδα σε όλους. Διαβάζω μόνο αυτούς που έχουν στείλει έστω και μία καλημέρα. Στο Βασίλη τον Τσάνταλη, καλημέρα ΠΑΟΚΑΡΑ, νίκες παντού. Καλημέρα ΠΑΟΚΑΡΑ, ο Ντόνης από το Ρετζίκι. Πρέπει να φύγω. Πρέπει να φύγω. Έρχεται η Τρόικα. Μένετε συντονισμένοι εδώ στο Λίμπερο. Έρχονται ο Χρύσανδος, ο Μάριος και ο Δημήτρης. Έχουν πολλά να πούν. Μην ξεχνάτε, χορηγή δεύτερης ώρας είναι η Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιοι. Με υπέροχα φαγητά εκεί στα Ελευθέρια απέναντι από το Μασούτι. 16 χρόνια νούμερο 1. Τέντα Home, Γιώργος και Γιάννης Κατουρτζίδης, μπαμπάς και γιος. Αντιενεμική ζελατίνα αυτήν την εποχή. Γλιτώνετε ένα ολόκληρο δωμάτιο, κερδίζετε στο σπίτι σας και γλιτώνετε και λεφτά από τη θέρμανση. Ένα υπέροχο σκηνικό. Τέντα Πέρκολα και αντιενεμική ζελατίνα 35 χρόνια. Και φυσικά Καλόε, νούμερο 1 εταιρεία που έμενε στον Έλληνα την. Αλόι, εδώ μιλάμε για την πόσιμη αλόι 23-12-200-500 σε γεύσεις φυσική, φράουλα, λεμόνι, μαστίχα χείου, άγριο κρόκο, για ζάχαρο, για πίεση, για χοληστερίνη, για αποτοξίνωση, για παλινδρόμηση. 49,90 τα 2 λίτρα αλόης μαστίχα χείου γεύση, ό,τι πρέπει για τα φουσκώματα, για τις καούρες, για την γαστροϊσοφαγική παλινδρόμηση, για το έλκος 12 δακτύλου και 20 ευρώ δώρα, σαμπουάνα, φρόλουτρα, κρέμες, τα πάντα όλα. Σας φιλώ γλυκά στη Μούρη, θα τα πούμε αύριο. Ζουμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Bye, 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 bye.